Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλησπέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος με καζαμπάκα πίσω από, πίσω από τον μπάγκο στη ρύθμιση του ήχου. Το βοηδομούσχαρο δεν παίρνει ένα τηλέφωνο να πει θα αργήσω. Παρά τα αυτά να πούμε, λέει, μπλοκαρίστηκε στην κίνηση της Παπάθη. Του λέω, αυτά είναι οι γιορτές. Βγήκαν έξω να ψουνίσουν, να κάνουν αράν. Μόλις πάρουν και κάνα δώρο, όσοι πάρουν, γιατί οι συνταξιούχοι λέει δεν παίρνουν δώρο. Έτσι δεν είναι. Το έκοψε ο Τσίπρας το δώρο των συνταξιούχων. Η αλήθεια είναι ότι καλά έκανε, γιατί πρέπει να δώσει αυτά τα λεφτά σε κάναν νέο, σε καμιά επιχείρηση. Να δώσει κάνα κίνητρο σε κάναν να ανοίξει καμιά επιχείρηση στην Ελλάδα. Να μην πάει στη Βουλγαρία, να πούμε, και στην Ρουμανία και στις Βαλκανικές χώρες και ανοίγουν. Λοιπόν, και επ' αυτού να πούμε, να πω ότι υπάρχουν και προγράμματα τσιπρικά που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Να λοιπόν κάτι ευχάριστο, μια ευχάριστη νότα. Αν είσαι άνεργος πτυχιούχος ΑΕ ή ΤΕΗ και είσαι άνεργος και χωρίς πτυχίο, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, το ΕΣΠΑ επιδοτεί το 100%. Έτσι λέει εδώ, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Το 100% του επιχειρηματικού σου σχεδιασμού. Έχεις μικρή επιχείρηση, δηλαδή κάνα μπακάλικο, κάνα μανάβικο, κάνα ξέρω εγώ, Delicious, κάνα κόλπο, κάνα μικρό, θέλεις μηχανήματα, εξοπλισμό κτλ. Το ΕΣΠΑ σε επιδοτεί, λέει, μέχρι 50% το ΕΣΠΑ. Γνωρίζεις, λέει εδώ, ότι ο αναπτυξιακός νόμος δίνει επιδοτήσεις ως και 55% για πολλούς τομείς της οικονομίας. Ενημερώσου, λέει, είναι ευκαιρία ζωής. Οι προθεσμίες λήγουν σύντομα. Στείλε SMS στο 54344, γράφοντας ΑΜΗ2 κενό ΕΣΠΑ, το ονοματεπώνυμό σου και σύντομα ο δικός μας άνθρωπος θα επικοινωνήσει. Ενημερώσου τώρα, λέει, είναι ευκαιρία ζωής. Πάντως, αυτό είναι πολύ καλό. Φυσικά, από την άλλη μεριά, να πούμε ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες δουλεύουν και λίγο μαύρα, γιατί άμα τα δηλώσουν όλα, να πούμε, κατάλαβες, άμα πατήσουν όλες τις αποδείξεις, μπορεί να τους πάρει το μαγαζί η εφορία. Οπότε μία ή άλλη είναι. Δηλαδή υπάρχει τέτοια δυσκολία στο κομμάτι της φορολογίας, που και εκεί ο κύριος Τσίπρας, που ήταν και στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, πολύ δαντελένια πέρασε. Δεν άκουσα καμιά κραυγή κανενός δημοσιογράφου εδώ πέρα μεγάλου. Να ακούσω κανένα να μιλάει, ξέρω εγώ, για το λαό, ξέρω εγώ, και τις επιχειρήσεις και τα λοιπά. Έστω και αυτό το ΕΣΠΑ που κάνει, ας πούμε, καλό είναι, πολύ καλό είναι. Δίνει ένα κίνητρο σε ένα επιχειρηματία, μην τα πάρετε όλα, να πούμε, και τα πάτε στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και στην Αλβανία, να πούμε. Και στο τέλος γράφουν, να πούμε, οι εφημερίδες, όπως είναι η Μέτροσπορ που έχει τις μικρές αγγελίες και τις μεγάλες αγγελίες, ζητείτε μπάρμα στα Τύρανα. Ιδιοκτήτης Έλληνας. Ζητείτε σερβιτόρος στη Σόφια. Ζητούτε call girl, να πούμε, στα Σκόπια. Έτσι ακριβώς βλέπω τα πράγματα. Η μέρα χθεσινή, να πούμε, είχε την πρόκριση του ΠΑΟΚ με 7-0, την πρόκριση του Άρη με 0-0 προχθές, στο παιχνίδι το υποτονικό με τη Βέρεια, με Χαροντάκι αριστερό μπακ, με πώς το λέγαν τον άλλον, τον έξω αριστερά του Άρη, του ξέχασα και το όνομά του, να πούμε, με κάτι Καράμπελε στα στόπερ, με κάτι Ρόβε στα στόπερ, και έτσι 0-0. Πέρασε και ο Άρης, πέρασε και ο ΠΑΟΚ, και βγάλανε, να πούμε, η αριανή γλώσσα εχθές. Γλώσσα μεγάλη. Χθες το βράδυ είχα δύο εδώ, ένα 48χρονο και έναν 20χρονο. Και τι λέγανε και τι μιλούσανε και τι. Όχι να συγκρίνουμε τον Καπνίδη με τον Κλάους, λέγανε. Όχι, ο Μπίζεσβαρ είναι χοντρός ενώ ο Τάτος έχει πάρει τα πάνω του, λέγανε. Και τι να μας ήξει, να πούμε, ο Νέτο μπροστά στο Μάτος, λέγανε. Και ποιος Μπαλεζάς έχω, Ραούλ Μπράβο, λέγανε. Και ποιος Λέοβατς έχω, πώς το λέγανε τον άλλον που μοιάζει με τον Ντόμ Κρούς, κακέκτημα του. Τον Καράμπελα, λέει, έχουμε. Μιλάμε για ιστορίες για αρκούδες. Είχαμε αυτές τις ιστορίες εχθές, δηλαδή. Με το που υπάρχει υποψία να παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, βγάλανε γλώσσα οι Αριανοί. Οι Αριανοί, οι οποίοι είναι άμυαλοι βέβαια, διότι υπάρχουν και Αριανοί οι οποίοι έχουν μυαλό. Ποιοι είναι αυτοί? Π.χ. ο προπονητής του Άρη, π.χ. κάποιοι φίλαθλοι του Άρη, π.χ. κάποιοι παράγοντες του Άρη. Που λένε τώρα, αμάν να μην τύχουμε με τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, γιατί θα γίνει πόλεμος και θα φύγουμε από τους στόχους μας.
οι οποίοι στόχοι είναι στόχοι, ας πούμε, να ανέβουμε κατηγορία. Υπάρχουν όμως κάποιοι κουφιοκέφαλοι Αργιανοί, κάποιοι ζαβουνοκέφαλοι που έχουν πήξει, να πούμε, στην Τυρόπιτα, να πούμε, και στο Γουρουνόπουλο τόσα χρόνια και κάνουν κάτι κιλάρες, να σούκαταρ. Το σούκαταρ τουρκικό, να ξέρετε εκεί, το πιτσίμι πάω και είναι, τα ξέρω εγώ καλύτερα. Κάνα κάτι κιλάρες σούκαταρ, να πούμε. Έπηξε το μυαλό από τις μουστακάδες και τις μακαρονάδες και τα κρέατα. Ξέρετε, δεν κλείνουν μόνο οι αρτηρίες στην, πώς το λένε, στον οργανισμό και τα λοιπά. Δεν κλείνουν μόνο οι αρτηρίες στην καρδιά, δεν κλείνουν μόνο οι αρτηρίες στα πόδια που κάνουν και χειρίσεις στα πόδια. Αυτά τα, τους, πώς τα λένε ρε, αυτά που... Φλεβίτιδες, ευχαριστώ ρε Καζαμπάκα, άρε, μπεσώνει ένας ηχολήπτης μόνο. Τώρα το λέω για τον κόκκινο, ότι φλεβίτιδα δεν θα ήξερε τι είναι. Καλά που λείπει δηλαδή. Φλεβίτιδες, έχει να πούμε και στο μυαλό τα θεά κύτταρα που έλεγε ο Ηρακλής Πουαρό στις ταινίες του, τα θεά κύτταρα του εγκεφάλου. Δεν έχουν εγκέφαλο αυτοί. Λάχ, τύχουμε λέει με τον Μπάοκ. Τι ατύχετε με τον Μπάοκ, ρε καρνίβαλοι. Να τύχετε με τον Μπάοκ να κάνετε τι στο κύπελο. Να έρθει στον Μπάοκ στο Καριλάο να πετάτε κοτρόνια στο πούλμαν. Να μπει μέσα να πετάτε, πώς τα λένε αυτά τα. Πουρσιούς! Πώς με διορθώνει, ρε αυτός ο Καζαμπάκας. Πυρσιούς, ρε! Να πετάξετε στον πάγκο του Πάου, ξέρω εγώ, κανένα κόλπο. Θα τιμωρηθεί η Χαριλάου τρεις αγωνιστικές. Δεν έχει που δεν έχει φράγκο ο Καρυπίδης να πληρώσει τους παίκτες. Να φάει και πρόστιμο ο ανθρωπάκος, να πούμε. Και ποιος θα τον σώσει μετά. Περιμένει κανένα μάτσο με κανένα Ολυμπιακό. Ποιος μπορεί να παίξει με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Με καμιά άλλη ομάδα μεγάλη, ρε παιδί μου. Με κάναν, ξέρω εγώ, με καμιά ΑΕΚ, αν μαζευτούν καμιά 17.000 Αργιανοί, να πληρώσουν 4.000 το εισιτήριο, για να πούνε τζάμπο συνήθως. Θα πάρει κανένα φράγκο από ένα τηλεοπτικό, καμιά διαφήμιση κτλ. Πληρώσει κανένα μπέκτη Χριστούγεννα έρχονται. Θέλω τα μπακ. Ποιο μπακ θες, ρε. Ποιο μπακ θες. Ο Καπνίδης λέει καλύτερος από τον Γκλάους, να πούμε. Ο Τάτος είναι καλύτερος από τον Μπίζεσβαρ, να πούμε. Ποιος Πέλκας μπροστά στον Μιλινούνοβιτς, πώς το λένε και τα λοιπά. Έλα, σε λίγο δηλαδή, αν τους άφηνα κάνα τέταρτο ακόμα, θα λέγανε ότι ο Ντούνης είναι καλύτερος από τον Ροντρίγκες. Δηλαδή θα το ακούγαμε και αυτό. Ότι ο Μπαρκάν είναι καλύτερος, να πούμε, από τον Τζαλμακάμπος, να πούμε. Και ότι ο Διούδης είναι καλύτερος, ας πούμε, από τον Γλύκο, να πούμε. Θα τα. Πώς. Αυτός λέει μπορεί να και κάνει τρίχες είναι μωρέ, εντάξει τώρα, γειτονάκι είναι ο Διούδης. Ο Γλύκος είναι άλλη εξέλιξη, να πούμε. Έχει χρόνια ο Διούδης εκεί να βγάλει το πουλόβερ, να βάλει καμιά στολή της προκοπής, γιατί πρώτη φορά εγώ βλέπω τερματοφύλακα να έχει πουλόβερ και για κάνα, να πούμε, μέχρι θα ρίσκει έχει αυγενικό. Τι είναι αυτό το πράγμα, αντιαισθητικό είναι ρε Διούδη, το είπα εγώ στο Διούδη, αυτά το πράγμα, σαν αυγενικό θα ρίσκει έχει, να πούμε. Βγάλε το να πούμε. Αυτά που λες με τους Αργιανούς, παρακαλάνε λέει. Να τύχουνε λέει κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Να κάνετε τι ρε. Τι να κάνετε στο κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Θα πάνε στην Τούμπα πάλι. Θα αρχίσει τον Ντόρτι να πούμε. Αν και Αμεναστόπουλο πιστεύω ότι θα φάνε λίγα. Γιατί έχουν προπονητή. Να εκεί υπερτερούν, ας πούμε. Ο Αναστόπουλος, ας πούμε, είναι καλύτερος προπονητής από τον Ίβιτς. Αυτό μπορούν να το πούνε. Αλλά να λένε, ας πούμε, ότι ο Καπνίδης είναι καλύτερος από τον Κλάους. Τέλος πάντων, λες να είναι έτσι όπως είναι ο Κλάους σήμερα. Ποιος μπορεί να είναι χειρότερος από τον Κλάους σήμερα. Ο Φαλακρός. Του Άρη που ήρθε από την ΑΕΚ. Ποιος μωρέ, ποιο να λες. Ξεχνάω το όνομά του. Ποιο να λες μωρέ Καζαμπάκα. Φαλακρός. Ο Ανάκογλου ρε. Ποιος μωρέ. Α, ο Τζιμπούρ ρε. Εντάξει. Ο Τζιμπούρ με τον Κλάους είναι να πάνε σε κάνα μπαρ. Να πιάσει ο ένας στη μία άκρη. Ο άλλος να πιάσει την άλλη άκρη. Τζίγκαμπελ, τζίγκαμπελ. Πώς το λένε τζίγκαλε, τζίγκαλε. Αυτά τα Χριστουγεννιάκια. Τζίγκαλο, εν. Πώς. Μπορεί να καλύτερο από τον Κλάους. Να περπατάει, να ανάψει ένα πυρικό καμαξίδιο είναι και ο Τζιμπούρ. Άντε να πει ο Τζιμπούρ είναι να πιάσει ο ένα το ένα τον μπαρ, ο άλλο να πιάσει το ένα το άλλο τον μπαρ. Εκεί που βάζουν εκεί τα τραγούδια Τζίγκερμπελ, Τζίγκερμπελ, Τζίγκουμπλαουέρ, πώ τα λένε αυτά τα τζίγκαλε, τζίγκαλε. Να πετάξουν κάνα καζαντζίδι εκεί πέρα, ράκι και οι δύο. Εντάξει. Αλλά τέτοια αυθάδια δεν περίμενα. Με στραβώνω και το στόμα, καθίστε καλά. Τρία χρόνια δεν μιλάτε, τέσσερα. Βγήκατε από την εντατική τώρα. Είδατε την νοσοκόμα, λέω, είστε σας στην εντατική τόσα χρόνια, σας περιμένανε να πεθάνετε, βγήκατε από την εντατική, είδατε την νοσοκόμα, θέλετε να τις πιάσετε και τον πισινό της νοσοκόμας. Έχει και κατά τέτοιους ασθενείς. Τον έχει τρεις μήνες στο νοσοκομείο, ξυπνάει να πούμε από τα ξέρω, το βγάζεις από την εντατική, βλέπει καμιά νοσοκόμα, μια ρε, φλερτάρει στο νοσοκόμα ρε, παλιόγερε να πω, ετοιμοθάνατε να πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι είναι όμως. Βγάλανε γλώσσα οι Αργιανοί και μπαίνουν στην περιπέτεια οι παοξίδες και απαντάνε τώρα και λένε μια κάτω μπακ, ναι, από το 1970, ρε.
έχετε να πάρετε, να πούμε, έχετε να μας κερδίσετε σε κύπελο. Και έχουν δίκιο τώρα οι υπόξιδες, γιατί από το 1970 που πήραν το κύπελο οι Αργενοί, μέχρι το 2016-17 που θα γίνει τώρα την άλλη, τον άλλο μήνα, 70, 80, 90, 2000, 47 χρόνια δηλαδή, όσες φορές βρέθηκε ο ΠΑΟΚ με τον Άρη στο κύπελο, σε αλφα εθνική ο Άρης, ήταν Magic Life, Pippa Hertz. Pippa Hertz, Magic Life. Magic Life, Pippa Hertz. Και τώρα είσαι β' εθνική με τον Καρυπίδη, ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει να πληρώσει τους παίκτες τα Χριστούγεννα να πάνε. Βγήκε ο Παυλίδης και λέει: Να λέει, ελπίζω, λέει ο πρόεδρος, να μην μας αφήσει έτσι τα Χριστούγεννα. Πώς λέει, ρε παιδί μου, κάποιος φουκαράς. Έλα, ρε φίλε, τώρα δεν θα με αφήσει έτσι, δεν θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν θα έρθουν χριστουγεννιάτικες μέρες. Σαν κάτι πολύτεκνους που βγαίνουν τώρα και λέει: Έχω τέσσερα παιδιά. Χθες πάω σε ένα μαγαζί με τον Κόκκινο, με τον Γιακουμίδη, σκάει μύτη ένα λαχιοπόλη. Πάρτε ένα λαχείο, ρε παιδιά. Λέω: Δεν θέλουμε να πάρουμε λαχείο. Πάρτε ένα λαχείο, ρε παιδιά. Πιο άγριο ο λαχιοπόλη. Λέω: Γιατί αγριεύει, ρε παιδιά, αυτό ο λαχιοπόλη. Ντε και καλά να πάρουμε λαχείο. Πάρτε ένα λαχείο, ρε κάριο. Τέσσερα παιδιά έχω. Σηκώνω μα πάρω, του λέω. Και επειδή εσύ πήδαγε χωρί προφυλακτικά, ρε ηλίθιε, του λέω: Πρέπει να πληρώσουμε εμεί τα δικά μα τα παιδιά. Δηλαδή, βγαίνει το ο πολύτεκνο, θα ρίξει και είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει εμεί να αγχωθούμε για τα παιδιά του πολύτεκνου, να πούμε. Ασύλληπτη κατάσταση. Έτσι πάει και ο άλλο. Λέει: Κύριε, εγώ ο Παυλίδη, κύριε Καρυπίδη, σε παρακαλώ, άσε μα κανένα φράγκο. Δώσε μα κανένα φράγκο, να πούμε. Η αλήθεια, ξέρει ποια είναι. Πήγανε στο ΙΜΑΘ εργαζόμενοι το σούπερ μάρκετ Καρυπίδη. Και μαζί με τους υπαλλήλους του Καρυπίδη ήταν και ο Τάτος, λέει εκεί, ντυμένος υπάλληλος. Ήταν, λέει, ο Τάτος ντυμένος υπάλληλος και καμουφλαρισμένος ο Ντούνης. Θαλαβές, πήγανε εκεί με τους υπαλλήλους και φωνάζανε. Σε θερμή, λέει, υποδοχή ετοιμάσαν χθες στον Πρωθυπουργό εργαζόμενοι το σούπερ μάρκετ Καρυπίδης. Είχαν, λέει, συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί απέναντι από το ΙΜΑΘ. Ξέρεις ποιο είναι το ΙΜΑΘ? Δεν ξέρεις ποιο είναι το ΙΜΑΘ? Τι λέει, ρε φίλε. Το ξέρω, Κόκκινος. Κάτσε να έρθει τώρα ο Κόκκινος, θα μας πει τι είναι το ΙΜΑΘ. Που διαμαρτυρόταν. Όπως δήλωσε και η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νόπη Μουστακίδου, πόντια πρέπει να είναι αυτή, παραμένουν απλήρωτοι από τον περασμένο Φεβρουάριο. Δηλαδή 10 μήνες. Ψιλοπράγματα. Λοιπόν. Και ζητούν την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας απέτυχαν από εργαζόμενους να υπογράψουν και να αποδεχτούν μείωση κατά 50% στα οφειλόμενα. Δηλαδή τους λέει, για να πληρωθείτε, ρε κοπρίτες, πρέπει να υπογράψετε ένα συμβόλαιο και να πάρετε 50% λιγότερα στα οφειλόμενα και να υπογράψουν νέες ατομικές συμβάσεις μειωμένες κατά 40%. Λοιπόν, Τάτο, τ' ακούς? Τι έγινε εκεί? Γιατί πήγε και ο Τάτος, λέγει. Μεταφιέστηκε, λέει, ο Τάτος, πήγε με τον Ντούνη μαζί. Μαζί με τους εργαζομένους του Καρυπίδη και πήγανε και φωνάζανε. Το Υπουργείο Εργασίας τονίζει ότι πρόκειται για ενέργειες μιας απόλυτα παραβατικής εταιρείας και καλεί τους εργαζομένους να μην υπογράψουν κανένα χαρτί υποταγής και ομοιρίας. Ποιο ήταν το Υπουργείο Εργασίας? Κομμουνιστές. Κομμουνισταράδες, λέω, μην απογράψατε. Η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσίογλου, ωρε φίλε, από τα βάθη της Ανατολής, Έφη Αχτσίογλου, μετά τις επαφές που είχε με τους εργαζόμενους, υπογράμμισε ότι το Υπουργείο τάσεται κατά της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Μεγάλη, μεγάλη αυτή, πώς το λένε, μεγάλη κινητοποίηση η κυρία Αχτσόγλου. Τον έκανε τον Καρυπίδη τα μούτρα από κρέας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.340. Είχαμε και εμάς κυπέλλο εχθές κάτι ομορφιές πανελευθυνιακός. Πάω και έσκυψε ο τερματοφύλακας στο πρώτο γκολ. Γιατί έσκυψε, ρε, τι έπαθε? Τι, πήγε προσκυνήσει τον Άγιο Χρυσόστομο? Τι έχει σήμερα? Έχει και μια γιορτή. Η ελευθερία είναι σήμερα. Α, η ελευθερία. Ναι. Και σκέσκυψε στον πρώτο γκολ. Τι έγινε? Πας Ολυμπιακός Γιάννενα στα Γιάννενα. Τέσσερις του Πας Γιάννενα κάθονται όρθιοι. Χθες σκύβει ο τερματοφύλακας στον πρώτο γκολ. Τι γίνεται, ρε? Άρης Βέρεια δεν κουνιέται φίλο. Ούτε επίθεση ο ένας ούτε επίθεση ο άλλος. Ωραίες ομορφιές. Λοιπόν, Αγροτικός Αστήρης Κόντα Ξάνθη 1-1. Άρης Βέρεια 0-0, Εγινιακός Τρίπολη 1-4, Γιάννης Περικλία Μανατίδη, καλά, όλα καλά, τα άμαθα ωραία για το μάτς. Κισαμικός Λεβαδιακός 1-1, Χανιά Πλατανιάς 1-2 ο Παράσχο, Καλυθέα Πανετολικός 1-5, εκεί είναι προπονητής στην Καλυθέα, πώς το λένε, ο Γκόνιας. Λέει, ελάτε να δείτε την μπάλα παίζει η ομάδα μου. 5-1 από τον ένα, 5-3 από τον άλλον, 4-0 από τον άλλον. Παίζει μπάλα κατά τα άλλα αυτός. Καρδίτσα Κέρκυρα 0-6 και εκεί γίνανε ομορφιές. Λαμία ΑΕΚ, ο Τζεβελέκος
ο προπονητής της Λαμίας, ο Σωτήρης, με την ΑΕΚ 0-0. Τρίκαλα Λάρισα 1-0, ο Γουχού. Επιτυχία για τον Γουχού. Ελευσίνα ΠΑΟΚ 0-7. Και σήμερα έχει Σπάρτη Ολυμπιακός στις 3. Πανσεραϊκός Πανιόνιος στις 3. Καλονί Πας Γιάννενα στις 5. Όφι Ηρακλής στις 7,5. 1,5 ευρώ έχει το Χ. 1,5, 1,50 έχει το Χ. Δεν ξέρω αν πήγε και στο 1,27 το Χ. Και οι δυο περνάνε με ισοπαλία. Θα είναι ηλίθιοι εάν κάνουν κάτι το διαφορετικό. Βλάκες θα είναι. Θα δούμε καλά 0-0, καμιά ομορφιά και εκεί. Κάνε ένα 1-2-2, 3-3, 4-4. Απόλλος Μύρνης Παναθηναϊκός. 7,5 ώρα. Λοιπόν. Τι Γιανακόπουλος. Α, Γιανακόπουλο Ολυμπιακό θα βλέπεις. Μάλιστα. Έχουμε τον το Ζουράρι, τον Παοξή, τον Φιλελεύθερο, ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει αν χαθούν και μερικά νησιά. Και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει, τα νησιά θα τα ξαναπέρναμε. Θα τα ξαναπέρνουμε πάντοτε, λέει. Τη γλώσσα έχει σημασία να μην μας πάρουν. Δήλωσε χθες ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Ζουράρης. Και ξεσηκώθηκε η Τατιάνα, η Ματιάνα, η Τατιάνα, η Τραβιάνα. Εναντίον του Παοξή Ζουράρη. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι αν ρωτήσεις 1,5-2 εκατομμύρια άνεργους Έλληνες, 1,5-2 εκατομμύρια Έλληνες, και τους ρωτήσεις, σας πειράζει να χάσουμε μερικά νησιά, και είναι χρεωμένοι και εδώ, θα σου πούνε αυτό που είπε ο Ζουράρης. Δηλαδή, ο Ζουράρης δεν είπε τίποτα διαφορετικό από αυτό που θα πούνε όσοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα σε αυτή την Ελλάδα. Γεια σου, Γρηγοράρα μου. Γεια σου, Παλικάρι μου. Τουμπουτζουρί μου. Αστέρι μου. Ρωτάς τι είναι το ΙΜΑΘ. Το ΙΜΑΘ, ναι, αυτό, ναι, για το Γρηγόρι. Πώς γράφεται. Με ύψιλον. Τι μπορεί να είναι από ύψιλον. Τι μπορεί να είναι από ύψιλον. Υποβρύχιο. Από αυτά που γέρνουν. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εκεί πήγανε οι εργαζόμενοι του Καρυπίδη. Του Καρυπίδη, ναι. Και ο Τάτος ήταν εκεί. Μεταφιεσμένο ήταν. Αυτά τα λες εσύ. Εγώ τα λέω. Άντε βρε. Γράφουμε και σήμερα. Ναι, ρε. Ανοίξτε σελίδα. Άντε πάλι. Promotion. Ανοίξτε σελίδα. Όσο πέφτει το μαρούλι στον Άρη, θα πηγαίνει τρένο. Έτσι. Σελίδα 55. Έτσι, μπράβο. Γλυκό αγόρι. Λοιπόν, είπες κανένα χορηγό. Ναι, είπα. Είπα για το Βέσπα. Σουζουκάκια είπες. Όχι, σουζουκάκια ήταν. Είναι Έσπα και όχι Βέσπα. Ναι, Έσπα, Έσπα. Είπα. Θες να πεις για τα λουκάνικα της Τζουμαγιάς εσύ τώρα. Πέστε εσύ, πέστε, πέστε. Τα λουκάνικα της Τζουμαγιάς στην πόλη τα έχει... Δεν είναι λεκάνικα, λουκάνικα. Τα λουκάνικα της Τζουμαγιάς στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιώτη Παναγιωτάκη. Μάλλον του Παναγιωτάκη. Βασιλέος Γεωργίου 12. Θα κάνω επίτηδες σαρδάμ για να κουρεύω. Ναι. Λουκάνικα από ντόπια κρέατα χωρίς γλουτένη και συντηρητικά. Ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Για εκλεκτά μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα Τζουμαγιάς, πάμε στον Παναγιωτάκη. Τα γνωρίζετε σίγουρα. Όσοι δεν τα ξέρετε, σας τα συστήνω ανεπιφύλακτα. Ποιος πολιτικός πουλούσε παντόφλες και έλεγε σας τα συστήνω ανεπιφύλακτα. Παναγιώτης Ψωμιάδης. Τα γνωρίζετε σίγουρα. Φίλος, αδερφός. Φίλος μου, ναι, δεν έχω ντροπή γιατί είναι φίλος μου ο Ψωμιάδης. Έχω και φίλους πολιτικούς. Είπα κάτι κακό. Λουκάνικα Τζουμαγιάς. Ανιδιοτέλεια όμως, δεν με βάλε σε κανένα TV 100. Δεν με πέταξε σε κανένα. Όπως το λες. Λουκάνικα Τζουμαγιάς, Παναγιωτάκης με μπερδεύει. Βασιλέος Γεωργίου. Βασιλέος Γεωργίου. Η Βασιλέος Γεωργίου είναι εκεί που είναι το αμαρτωλό καφενείο. Που η πάσεις. Προέκταση της Βασιλής Όλγας. Απέναντι τη στάση των Ευζώνων. Αυτά δεν είναι λουκάνικα. Είναι μύθος. Έτσι, μπράβο. Πάμε τώρα σε διάλειμμα μεγάλο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. 40 τυχερά εορταστικά καρότσια κάθε μέρα. Μπορεί να είναι το δικό σου μόνο στο Μασούτι. Πέμπτη έως Κυριακή. Νοπό ελληνικό αρνί, το κιλό μόνο 5,49. Και ελληνικά πορτοκάλια για χυμό, το κιλό τώρα μόνο 45 λεπτά. Μασούτης. 40 χρόνια οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα γάστρα Νάβα με αντικολλητική επίστρωση Stone μόνο 29,90. Για να είναι το σπίτι σας πάντα γιορτινό, η Ελπέντισον σας κάνει την πιο λαμπερή προσφορά. Όχι μόνο μέχρι 21% έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού σας για όλη τη διάρκεια του συμβολέου σας, χωρίς εγγύηση και χωρίς πάγια για πάντα, αλλά και 100 ευρώ δώρο για τις αγορές σας σε ένα από τα καταστήματα Public, Media Markt και Electronet. Καλέστε τώρα στο 18128. Ισχύει για νέους πελάτες μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Επισκεφτείτε το Ελπέντισον.gr ή καλέστε τώρα στο 18128. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ,
όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός ΤΑΠ θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Και τώρα, ο κύριος Θανάσης με τον Nissan του ετοιμάζεται για το χειμερινό πρόγραμμα Service. Ξεκινάμε μια υπέροχη φιγούρα αλλαγής λαδιών, συνεχίζει με φίλτρα λαδιού, αέρα και καυσίμου και ολοκληρώνει με μια θαυμάσια αλλαγή στα ανταλλακτικά φρένων για να κρατάει καλά στον πάγο. Για να δούμε τι κερδίζει. Oh, η Nissan του χαρίζει 24% του χαρίζει τον ΦΠΑ. Αυτό το χειμώνα η Nissan χαρίζει τον ΦΠΑ 24% στα ανταλλακτικά σέρβις και δωρεάν έλεγχο 24 σημείων με Nissan All Clear Service. Ελάτε τώρα σε ένα εξουσιορωτημένο συνεργείο Nissan και κερδίστε ακόμα ένα χρόνο οδική βοήθεια. Καλό χειμώνα με Nissan All Clear Service. Έφυγαν 20 ολόκληρα χρόνια. Ήρθαν 20 ολοκένουργια αυτοκίνητα. Αναζητούνται 20 υπερτυχεροί για να τα κάνουν δικά τους. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 20 χρόνια ποιοτικής διασκέδασης και κληρώνει 20 Toyota Aygo. 20 χρόνια, 20 αυτοκίνητα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Πάρε την τύχη και το τιμόνι στα χέρια σου και μη χάσεις τη μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Αυτές τις γιορτές υπάρχει ένα μέρος όπου θα ζήσεις τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ένα μέρος όπου θα παίξεις με τον Άι Βασίλη και τα ξωτικά του. Ένα μέρος όπου θα διασκεδάσεις και θα τραγουδήσεις. Ένα μέρος γεμάτο δώρα και εκπλήξεις. Το Mediterranean Cosmos. Είστε όλοι καλεσμένοι για να ζήσουμε μαζί τα πιο όμορφα Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ήταν καλά και αυτά τα 5 λεπτά. Άκου μόνο αυτό που θέλεις να ακούσεις. Κνάουφ. Συστήματα ηχομόνωσης. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έφυγε action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στυχικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Η Μπέντα Πρωτοπορία. Εσείς κερδίζετε. Τώρα σέρβις οχημάτων, εξατμίσεις, ανταλλακτικά, αναγέννηση καταλυτών στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Μπέντα Auto Center. Επισκεφτείτε μας και κερδίστε 20% έκπτωση στο σέρβις του αυτοκινήτου σας και τουλάχιστον 50% στην αναγέννηση καταλύτη ή φίλτρου DPF. Μπέντα Auto Center. Αποκλειστικά στη Μοναστηρίου 299 και στο 461 163. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα
τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρο σταθμεύση. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Καλημέρα. Μπούστερ για τσάπες έχετε? Πώς? Μπούστερ, ανθρωπέ μου, πώς το λένε. Εκκινητές για σκαπτικά οχήματα έχετε? Διώξτε τον, μη βγω έξω. Καλύτερα να πάτε στη Στάνταρ. Για μπούστερ και jump starter αμερικάνικης τεχνολογίας Noco, μόνο στη Στάνταρ. Για εξκαφείς, φορτηγά, τρακτέρ, νταλίκες, αλλιευτικά σκάφη και όλα τα επαγγελματικά οχήματα βαριάς χρήσης. Και για να μην χρειαστεί να αφήσετε τη δουλειά σας ποτέ στη μέση. Θες μπούστερ. Πα Στάνταρ. Ακού μπούστερ. Τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-68-66-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Πώς να τις πω ότι θα πάω για ρετσίνες με τα παιδιά? Θα της πω ότι εγώ δεν ήθελα, αλλά αυτός μου είπε που το είπε ο άλλος και εγώ μετά του είπα έτσι και μετά μου είπε ότι αυτός με πήρε, αλλά εμείς είπαμε δεν γίνεται και αυτός του είπε τελικά μπορεί και αυτός είπε εντάξει. Καλύτερα, πες το απλά και πιες το απλά. Ρετσίνα Μαλαματίνα, εδώ και 120 χρόνια, αυθεντική γεύση που δεν χρειάζεται δικαιολογίες. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Χρόνια μας πολλά, Χριστούγεννα ξανά, στο Γιουπί πάμε όλοι, μεγάλοι και παιδιά. Παιχνίδια μαγικά, τρέλα φανταστικά, Γιουπί λέμε όλοι, πάντα με χαρά. Καλύτερα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο παιχνιδιάρικο κατάστημα. Καταστήματα παιχνιδιών Yupi. Βρείτε παιχνίδια, δώρα και κάθε τι χριστουγεννιάτικο. Ιατρού Γογούση 37α, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Yupi, για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα. Yupi! Τα Χριστούγεννα είναι για να μοιραζόμαστε τις πιο νόστιμες συνταγές. Γι' αυτό και μοιραζόμαστε μαζί σας τις καλύτερες τιμές. Ελάτε στα Lidl από 5η έως Κυριακή για κεφτεδάκια συσκευασή 600 γραμμαρίων 2,99. Πάριζα 700 γραμμάρια 27% φθηνότερα, τώρα 1,89. Και ελληνικά κρεμμυδάκια φρέσκα δέμα 150 γραμμαρίων 25% φθηνότερα, τώρα 44 λεπτά. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαρέας, Στέργιος Πετκανίτσας, Αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Πώς τον είπες? Στέργιος Πετκανίτσας. Ναι. Μπορείτε να βρείτε κλειδαριές με λουκέτα ασφαλείας, ό,τι χρειαστείτε, εύκολα, γρήγορα και κυρίως οικονομικά. Και φυσικά να σας δώσω την καινούργια κλειδαριά με κύλινδρο τύπου Ιζέων, με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27, εκεί που πλέον και τα περαστικά είναι μέσα στην τιμή. 85-27-27, τηλεφώνητε τώρα. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες για τους Αριανούς, μερικά χαϊβάνια. Ναι. Χαϊβάνια Αριανούς, όχι όλους, ένα κομμάτι. Εγώ απευθύνομαι στα Χαϊβάνια και όχι σε όλους, γιατί λέει μας ξεχωρίζει, λέει μας βάζει όλο στο καλάθι το ίδιο και τα λοιπά, παίρνει μπάλα και εμάς και τα λοιπά, εμείς τι φταίμε. Σωστό, έχουν δίκιο. Είσαι άκομψος, είσαι άνθρωπος, τέλος πάντων, όπως και εσύ είσαι άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος. Όταν κερνάει ο άλλος το τραπέζι δεν φωνάζεις γκορσόν, ο άλλος το φωνάζει, δεν έχεις τρόπους, δεν έχεις λεπτότητα. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Με είπε. Ναι. Ήταν δυνατόν, λέει, βγαίνει έξω και δε, παραγγέλνει μπύρα χωρίς αλκοόλ. Κλείνει η παρένθεση. Από αυτούς τους Αριανούς, λοιπόν, οι οποίοι λέει, «Βάρε, παιδες, τα κάνω», και τα λοιπά, εμένα δεν με νοιάζει τι κάνει ο Καρυπίδης στις δουλειές του. Πραγματικά. Ούτε κομμουνιστής εκπρόσωπος των εργαζομένων είμαι, ούτε συνδικαλιστής, ούτε αυτή η Χατζιογλού, πώς τη λένε η κυρία, πώς τη λένε η Έφη Αχτσίογλου. Δεν έχω
τέτοιες ευαισθησίες, γιατί όταν ήμουν εγώ άνεργος, κανείς δεν ήρθε από πίσω να μου πει έλα σε βοηθήσω. Μόνος μου την βρήκα την άκρη. Αλλά όταν ας πούμε υπάρχουν τέτοια πράγματα όπως σήμερα πριν μισή ώρα, που με παίρνουν τηλέφωνο εργαζόμενοι του Καρυπίδη και λέει μας πετάξαν έξω με τις κλωτσιές με εισαγγελική απόφαση του Αρβανιτίδη, λέει άνθρωποι. Πήρε ο Αρβανιτίδης πίσω τα γραφεία και τις αποθήκες στο χωριό Πατρίδα. Το ξέρεις το χωριό Πατρίδα? Όχι. Πατρίδα, πώς το λένε, πώς το λένε, η Μαθίας. Ναι. 72 άτομα έξω και τα λοιπά, πήρε τις αποθήκες πίσω. Και υπάρχει τέτοια κόντρα, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν μπόρεσε να πληρώσει ο Καρυπίδης τον Αρβανιτίδη. Μαθαίνω ότι οι παίκτες του Άρη γκρινιάζουν, αλλά δεν μιλάνε. Και οι ρεπόρτερ από το φόβο τους για να μην πούνε, α, κάνετε κακό στον Άρη, δεν μιλάνε. Εγώ λοιπόν μιλάω. Και λέω, μακάρι αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με τη ρευστότητα του κυρίου Καρυπίδη να μην υπάρχει και στον Άρη τώρα. Το κατάλαβες? Θα υπάρχει. Δεν λέω θα υπάρχει. Λέω μακάρι το πρόβλημα που υπάρχει στη ρευστότητα του κυρίου Καρυπίδη αυτό το διάστημα δημιουργεί καταστάσεις και στον Άρη, γιατί ήδη όταν μιλάμε με παίκτες του Άρη και τα λοιπά, λέω πώς θα πάτε, εκδηλώνουν ανησυχίες. Εκδηλώνουν. Ναι, εκδηλώνουν ανησυχίες. Κατανοητό. Είναι είδηση ότι πριν μισή ώρα ένας φίλος πετάξαν έξω με τις κλωτσιές τους υπαλλήλους του Καρυπίδη με εισαγγελική απόφαση άνθρωποι του Αρβανιτίδη και από τα γραφεία και από τις αποθήκες. Αυτό, αν συμβαίνει σε έναν επιχειρηματία, ας πούμε για παράδειγμα στο Σπανό, ο οποίος ή στον, πώς το λένε τον άλλον, στον Πανόπουλο, που έχει τη ομάδα την ομάδα πληρωμένη κτλ. Δεν θα με ένοιαζε εμένα, ούτε θα το έκανα θέμα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Καρυπίδης με τα σούπερ μάρκετ. Αλλά επειδή και ο Άρης και η Βέρεια είναι απλήρωτη και υπάρχουν θέματα, τολμώ και το λέω, μη μας πούνε μετά οι άλλοι Αριανοί, κουφάλες δημοσιογράφοι, παραγωγοί, δεν μας τα λέγατε. Εσένα μιλάω. Τι πατάς τα κουμπιά? Εγώ κάνω αυτό που πρέπει. Εσύ κάνεις αυτό που πρέπει, δεν σε βλέπω να συμμετέχεις στην κουβέντα. Σε βλέπω ενοχελικό, να πούμε. Δεν θες να μιλήσεις. Ρωτάω κάτι. Εντάξει, μην. Όχι, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Όταν ήρθε ο Παθανασάκης. Παπαθανασάκης. Τι λέγανε οι οπαδοί του Ηρακλή? Οι οπαδοί του Ηρακλή. Όταν είπε, δεν ξέρω τι δουλειά. Τρώγανε μαζί του. Όχι, ψήνανε και τρώγανε παντού. Τον καλούσαν στα. Τι με νοιάζει εμένα που τα βρίσκει? Ναι. Λοιπόν, έχει έναν μεγάλο επιχειρηματία. Σε εισαγωγικά μεγάλο επιχειρηματία, μια ομάδα παράγοντα. Ναι. Άρα ρωτήσει τον οπαδό. Ναι. Σε ενδιαφέρει αυτός αν τα βγάζει εις βάρος του κόσμου? Αυτό μου απαντάς τώρα. Πόσο βόδι μπορεί να είσαι? Πόσο μοσχαροκεφαλή μπορεί να είσαι όταν με ρωτάς αυτό το πράγμα? Όταν πληρώνει δεν τον νοιάζει. Όταν δεν πληρώνει τον νοιάζει. Αυτό σε λέω. Δεν με καταλαβαίνεις. Δεν με νιώθεις. Πού στο είναι? Ρε εσύ. Η διαφωνία. Όταν πήρε ο άλλος με τα χασίσια την ομάδα στην Κατερίνη και πάντρευε τις, και έδινε τα λεφτά στις νύφες και τα λοιπά. Και στους γαμπρούς. Ναι, και στους γαμπρούς. Δεν τους έχει την ομάδα πρωταθλήτρια στην Γάμα Εθνική, πήγε στη Β', πήρε το άφημι. Δεν τους ένοιαζε τους άλλους. Δεν τους ένοιαζε γιατί πλήρωνε. Όταν να πούμε τον πιάσαν και δεν πλήρωνε, τον κάνω, το χασίσε, μπορά, λέγανε. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Όταν πληρώνει ο άλλος, τι με νοιάζει εμένα που τα άφησε, δεν παραπουλά και ναρκωτικά, τι με νοιάζει εμένα, λέει ο εργοδότης. Όταν δεν τον πληρώσει, λέει ούχ, το μετρικό γλυφέ και πακέκκι. Γι' αυτό το λέω. Γιατί βλέπω ότι και ο Άρης έχει να πληρωθεί καιρό. Αλλά δεν το ακούω. Δεν μιλάς. Ανησυχείς. Εγώ ρε, τι να ανησυχήσω? Άρης είμαι να ανησυχήσω? Μα πεθάνουν όλοι. Με νοιάζει εμένα. Εγώ ρεπορτάζ κάνω. Να ανησυχώ εγώ? Γιατί έχω να παίρνω εγώ από τον Καρυπίδη λεφτά? Έχω καμιά συναλλαγή, είμαι υπάλληλό του? Τι με νοιάζει εμένα? Ο Αναστόπουλος να ανησυχεί και οι παίκτες του. Εγώ γιατί να ανησυχήσω? Να ανησυχείς, λέει. Εγώ ανησυχώ για τον Ανδρώνη, τον Καρατζαφέρη. Για αυτούς ανησυχώ εγώ. Το Σχιζοδήμο. Γιατί να ανησυχώ για τον άλλον? Γιατί ο Τάτος ανησυχεί αν ο Ανδρώνης θα πάει καλά? Εγώ γιατί να νοιαστώ άμα πάει καλά ο Καρυπίδης? Σωστό. Λοιπόν, ανησυχείς? Λοιπόν, δεν ανησυχώ. Άκουρε ερώτηση. Έχεις πολλά μπράβο για το 7 συν. Ναι, αλλά στο 0-0 με βρίζανε και καλά κάναν. Πολύ... Έχω ένα φίλο ο οποίος πώς γίνεται όταν λέει δώσ' μου ένα μάτσο μόνο. Εδώ και 6 Κυριακές του δίνω ένα μάτσο και το κερδίζει. Και με φέρνει γλυκά και τα λοιπά. Και με έπιασε φαγούρα από τα γλυκά και μου λέει ο Μπανιώτης, λέει, κόψε τα γλυκά, λέει, να σταματήσει φαγούρα, λέει, έπαθες δυσανεξία, λέει, μην τρως σοκολάτες και τέτοια βρε ηλίθιε. Και πάρε κανένα αντισταμινικό χάπι, λέει. Καραγκιός. Πώς με το πένα χάπι. Εγώ είμαι καραγκιώσεις. Είσαι καραγκιώσεις. Και κάθε βράδυ 2 η ώρα και 4 έρχεται εδώ έξω με ένα αυτοκίνητο σπορ, ένα ευγενέστατο παιδί, με ένα πεζό και μου λέει, Γραπτόπουλε, σε ευχαριστώ. Δηλαδή,
Είναι, δηλαδή, επειδή με συμπαθεί πολύ, φαίνεται πιάνει η ευχή. Σε ευχαριστώ για αυτό το 7 συν. Μου λέει. Μπράβο. Και δεν ήρθε στο Άρη Σβέρια, ξέχασε να έρθει. Κατάλαβε, θα του έλεγα άλλα τ' άλλον. Ναι. Ό,τι κινδυνολογία είπε ο σταθμό για Κάρη Καρυπίδη, έπεσε έξω. Τη Δευτέρα θα πληρωθούν οι παίκτε και να δούμε τι άλλο θα βρείτε. Σε δημοσιεύω εσένα. Εσένα. Σε... Ναι, ρε, γιατί μπορεί ο Καρυπίδη τον Άρη να τον πληρώσει. Εμένα δεν με νοιάζει αν, θα πληρω... αν πετάξαν έξω του 72. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Εμένα με νοιάζει. Ναι, ναι, άσε, άσε. Αλλά τον οπαδό δεν τον νοιάζει. Μη. Άστο. Το χριστιανιλίκι σου, άστο. Ούτε πα να πάρει να παίξει τζάμπα στην Εφέλη. Άστο το χριστιανιλίκι σου. Ούτε δυο ρεβίθια δεν θα πα. Άστο να πάει στο διάλογο. Είσαι αφελή. Εγώ είμαι αφελή, ρε. Κάνει τον καλό, καραγκιόζη. Κάνω τον καλό. Εμένα με ενδιαφέρει. Σιγά σε ενδιαφέρει. Σκοτώθηκε από το ενδιαφέρον. Γιατί ρε φίλε, αν δεν είναι καλά ο, ο συμπολίτη μου, δεν είμαι καλά κι εγώ. Α, για το γουρουνοκέφαλό σου ενδιαφέρεσαι. Δεν ενδιαφέρεσαι για το συμπολίτη. Γιατί το ένα χέρι είναι βιτάλο. Α, η μπάλα θα πάρει και εσένα. Όχι ότι ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, να είσαι σαφή. Ναι. Σωστό. Δεν μπορεί να καταλάβει δηλαδή πόσο καταλαβαίνω, απλά. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Σου λέει, άμα δεν πάνε καλά οι δουλειές. Δηλαδή αυτό το λες ιδιοτέλεια. Το ότι θέλω να πηγαίνουν οι άλλοι καλά για να, μην για να είμαι κι εγώ κόλλα. Ιδιοτέλεια. Γιατί αν ήταν να είσαι εσύ καλά και να μην είναι τάλι, δεν θα σε ένιωσε το μοσχαροκεφαλό σου, το χριστιανικό, δήθεν. Λοιπόν. Έλα, πάει στα άλλα θέματα. Άντε, σταμάτα, τελείωσε αυτό. Το είπαμε. Λοιπόν, λέγε. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα. Ποιο? Αυτό ανάμεσα στον Όφη και τον Ηρακλή. Ναι, η ισοπαλία θα λήξει. Θα λήξει. 1,50 έδινε ο Άσος. Το Χ. Άμα πάρω τώρα στον Πουτόταυρο να πούμε. Ένα, θα έχει πέσει το 1,50. Ένα πουλάκι. Πουλάκι. Ένα πουλάκι. Τι πουλάκι. Τροφαντό. Τροφαντό πουλάκι. Μου σφύριξε. Εσένα. Ότι θα κερδίσει ο Όφη. Και εμένα από τη Βέρεια. Ένα βέβαια θα κερδίσει ο Άρη στη Βέρεια 1-0. Και έβαλα τα λεφτά και τα χάσα. Τέτοιο πουλάκι είναι. Τι νυχτοπούλη είναι. Εγώ, τι είναι. Άκου να δεις. Εγώ δεν ήρθα εδώ τον κόσμο να τον παραμυθιάσουμε στοίχημα. Εγώ άλλο ήρθα να σου πω. Βρε 1,50 δίνει το Χ. Άμα δεν εκφέρουν ισοπαλία, με ισοπαλία περνάνε και οι δύο. Μου είπε λοιπόν αυτό το τροφαντό που λέει. Πριν σου πει το τροφαντό, πιο τροφαντό όπως ένα ήταν. Με ισοπαλία περνάνε και οι δύο. Θα είναι ηλίθεια, δεν βγει ισοπαλία. Εγώ θα το φράζα το ματσάμπο, ήμουν ο Παπ. Κάτσε να σου πω. Για πες μου. Μου είπε το πουλάκι ναι. Ότι θέλουν να δείξουν οι οφιτζίδες ναι. Ότι δεν έχουν ένα παιδί μου και θα τα δώσουν. Οι οφιτζίδες. Μισό λεπτό. Να τελειώσω. Οι οφιτζίδες και οι κριτικοί στις συναλλαγές τους είναι άδλοι. Να το ξέρεις. Μη. Άσε. Με κριτικό δεν κάνω συναλλαγή. Πάμε παρακάτω. Εγώ δεν έχω παράπονο. Βρε ούστα από εκεί πέρα. Λοιπόν. Δεν είναι παλικάρια. Πάμε παρακάτω, λέγε. Τι είναι, μαλλιά κουβάρια. Κότες είναι. Ναι, ναι, λέγε. Στην κανένα δύο μέτρα. Πέντε μέτρα να έρθει. Πέντε μέτρα να έρθει. Οχτώ μέτρα να έρθει. Μπορεί να έρθει. Πάνε παρακάτω. Άνθρωποι που κυκλοφορούν με όπλα είναι φοβητσιάριδες. Λοιπόν. Άντε, τελείωνε. Έχουν τρελαθεί ναι. Και λένε θα κερδίσουμε. Ποιοι? Οι οφιτζίδες. Ναι, κόκκινε, αν το δίνει ένα 30. Βάλε ξέρω εγώ 100 ευρώ, πάρει να πληρώσει τα κοινόχρηστα. Άσε με ρε κόκκινε. Αν δεν το φράξαν στον ΟΠΑΠ θα είναι ηλίθι. Λοιπόν. Είναι δυνατόν να μην βγει αυτό το μάτς 0-0-1-1-2-2. Όπω βγήκε η Λαμία. 3-3-4-4. Όπω βγήκε η Λαμία με την ΑΕΚ. Η Λαμία και η ΑΕΚ περνάγαν και δυο με ισοπαλία. Ναι. Γιατί να μην βγουν ισοπαλία. Θα ήταν ηλίθι αν πέσαι σε ένα ρίσκο να κερδίζει ένα τον άλλον. Είπα το αντίθετο. Τώρα λε το αντίθετο. Μαθαίνω λοιπόν από ένα πουλάκι τροφαντό. Τροφαντό. Άστα ρε κόκκινε. Ότι ο Όφη θα τα δώσει όλα. Τι να δώσει όλα. 1,55 το Χ. 1,55 το Χ. 2,95 ο Άσος, 5,90 το διπλό. Και δεν θα βγει αυτό το μάτς. Εάν δεν βγει αυτό το μάτς, είναι ηλίθιοι και οι δύο. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Άλλη ερώτηση θέλω να σου κάνω. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Τι χρεώνανε τους οφιτζίδες τόσα χρόνια. Ότι ήταν με το Πασόκ. Όχι, ρε. Παίρνανε τα λεφτά. Για την ομάδα, ρε. Κάτσε, ρε. Είχανε τους ανάπηρους και τους κάνανε δίθεν ανάπηρους και ήταν μια χαρά. Αυτό είπανε για τους οφιτζίδες. Το άντρο του Πασόκ ήταν η Κρήτη. Αμαρτωλή η Κρήτη μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Χασίσια δεν μπαίνει μέσα στα ζωνιανά κανένας αστυνομικός. Με τα όπλα μπαμπαμπούμπα. Τι, προφιτερόλ τώρα στην ώρα της εκπομπής. Τι λέει ρε κόκκινε, ποιος είσαι ρε. Ναι, έλα φάει, φάει. Φάει. Κομμένο σε βλέπω. Κομμά αυτό το μάγουλο έχει κόψει 2 σάντιμετρ. Λέγε ρε κόκκινε, έκοψε το μάγουλο. Μπορώ να μιλήσω. Τι να μιλήσει, αφού έχει μπουκωθεί με το ψωμάκι του. Γιατί του χρεώνανε. Γιατί του χρεώνανε. Γιατί τα Πασοξίδες. Πέρανε, έβγαζε το Πασόκ. Ότι είναι αδερφός σωματείου του Παναθηναϊκού. Τι, ναι, και τι, δεν ήτανε. Ρωτάω τώρα. Εγώ ακούω τώρα τον τύπο, τον τροφαντό τροφαντό που μου λέει. Τροφαντό, τροφαντό. Τροφαντό, τροφαντό που μου λέει. Εσύ είσαι αδύνατος. Ο άλλος είναι τροφαντός. Σε κούκλος. Εγώ είμαι πέδαρος. Πέδαρος. Έχεις ένα αφαλό σαν πισίνα είναι. Ναι. Έλα, έλα, πέδαρε. Λέγε τι είσαι υποτροφαντός. Τι πισίνα σου ονειρεύεσαι. Όχι, ο αφαλός σαν πισίνα είναι, λέω. Λοιπόν. Ναι. Και μου λέει θα κερδίσει όφη. Είπα αυτό το πράγμα. Λέω, άμα κερδίσει ο Όφη και κερδίσει με πάνω από 2 γκολ ο Παναθηναϊκός και δεν βάλει γκολ ο Ηρακλής. Ναι.
Τότε. Τι τότε. Πιανού τσιράκια είναι. Τι τσιράκια είναι. Πιανού τσιράκια είναι. Γιατί, συγγνώμη, ο Όφη, αν παίξει με τον Ηρακλή στα Ίσια, είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει. Δηλαδή είναι τόσο κακή ομάδα ο Ηρακλής, τόσο χειρότερος από τον Όφη, που αν παίξουν Όφη Ηρακλής, δεν μπορεί να του κάνει ένα διπλό Ηρακλής, λέμε. Ρε φίλε, δεν λέγανε πάντα ότι είναι παραμάγαζο του Παναθηναϊκού Όφη. Όχι, ρε κόκκινε, μας κουράζει. Χι θα έρθει το παιχνίδι, άσε το διάλο. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Αν γίνει άσος, τελείως. Θα έχεις δίκιο. Άμα τώρα μου δίνετε εμένα ευκαιρία στο 1.50, εγώ λέω θα πάει στο 1.27 και πριν το μάθει θα φραγεί. 1.55. Τώρα είναι 1.55. Είναι δώρο. Δώρο. Έτσι είναι, τι είναι. Και το Λαμία ΑΕΚ δεν ήταν δώρο. Πώς έδινε το Λαμία ΑΕΚ χθες. Δεν το ξέρω. Δεν με αυτά να ψάχνει. Δεν είχα χρόνο. Δεν είχε χρόνο. Ήταν να πάω σε ένα γεύμα. Τι είχε να πα. Είχα να πάω σε ένα γεύμα. Πριν το μάτς ήταν το. Πριν το γεύμα ήταν το μάτς. Σε πα ένα γεύμα. Τι έκανε προετοιμασία. Κάνω προετοιμασία. Τι γαργάρι στον ισοφάγο σου έκανε. Όχι. Κάνω μασάζ στον ισοφάγο. Να κάνει μασάζ στον ισοφάγο. Για να απολαύσω το γεύμα. Κούτρα το γεύμα, κάνει μασάζ στον ισοφάγο. Να είναι κούτρα. Ναι. Δηλαδή γι' αυτό πήγε εσύ το γεύμα για την κούτρα. Άμα σου λέγα ότι θα πάμε ρεφενέ, δεν θα αρχώσουν. Θα έλεγε έχω πρόβλημα. Έχω να γράψω. Θα πάω στο νοσοκομείο. Πε μου, ρε αλήτη, πόσε φορέ πήγαμε και σου είπα δεν θα πάμε. Σε ρεφενέ ποτέ δεν έχουμε όχι, πάει. Σε τραπέζι. 15 χρόνια. Άσε σε τραπέζι πήγαμε. Σε ρεφενέ τραπέζι δεν πήγαμε μαζί ποτέ. Ρεφενέ. Ναι. Μια φορά ήταν να πάμε καλά, οι πέντε στην κυρία Μέρση στην Πορφύρα και είπε να κάνουμε ανταποδοτική αυτή να μην πληρώσουμε το γεύμα. Το πες ρακερατά ή δεν το πες. Το είπα, ναι. Άρα σε κουτραδό. Ντροπή είναι αυτό. Όχι, δεν είναι ντροπή, αυτό είναι ταλέντο. Ντροπή είναι. Ντροπή είναι το ταλέντο, ντροπή είναι. Άκου λέει το ταλέντο, ντροπή. Το χρησιμοποιεί αυτό τώρα για να μου την πει. Όχι, δεν τη λέω. Λέω ποτέ δεν έχουμε πάει μαζί σε γεύμα που πληρώσαμε ρεφενέ. Στο γεύμα το τελευταίο που δεν μας τίμησες για το ζυγούρι, πληρώσαμε όλοι ρεφενέ. Τι ζυγούρι, αυτό το ζυγούρι το έστειλε άλλο από την Καστοριά, τζάμπα. Και λοιπόν, τι ποτά δεν είχε. Ο Βοσνιάδης τα ποτά. Τι πλήρωσε. Ο Βοσνιάδης. Απαγορεύεται ο μαύρο σπίτι να βάλει. Ποιο μαύρο σπίτι. Ο μαύρο σπίτι μα πλήρωσε στην Αθήνα. Φράσε τώρα. Σήκωσε ο κοντό στο χέρι και το λέει εσύ απαγορεύεται. Μη ρε κόκκινε, άστο να πάρει. Τα πάει λέω μη ρε κόκκινε να σε πάρει ο λύκο να είναι και μαύρο. Τον είπε ο κοντό. Άλλα θέματα λέει. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Λοιπόν. Ναι. Τι άλλα θέματα. Τι διαβάζει στο Facebook, ρε. Ο Καγιούλη έμεινε στον Ηρακλή ακόμα, είναι εκεί. Πήρε τον μπάλα, αμυντικό χάφ, εξάρι. Με τα γραφάρα. Αλλά. Είναι καλό. Πολύ καλό. Για τον Ηρακλή που πάει να σωθεί, καλότατο. Τον αναστήσανε τον παλιό τον μπάλα και τον. Ο μπάλα στα τρομή του, ρε. Εξαράκι. Όχι πάλας, μπάλας. Ιδέα δεν έχει. Θα τον πάρει μπάλα. Ούτε ξέρει ποιο είναι ο μπάλας. Αν θα υπάρχει Ηρακλής εκείνη την μέρα. Γιατί να μην υπάρχει. Θα πάει τώρα ο Παπαθανασάκης πολιτής στη Σουρωτή. Τι, πώς τι. Θα πάει πολιτής στη Σουρωτή. Θα του δώσουν και μερικά φιάλες. Πώς θα λένε. Νερά. Πώς θα λένε αυτά. Περιμένω να μας πει ναι. Ο Παπαθανασάκης. Ναι, τι σε περιμένει. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να στήσουν τους αγώνες και δεν τους πουλήσουν. Για τον Κακέτσι έλεγε. Το Στίβ το Κακέτσι. Ναι, έτσι έλεγε. Ο Στίβ κάνει τέτοια πράγματα. Έτσι είπε αυτό. Δεν ακούς μπουζο, ε. Δεν ούτε ακούς μπουζο, ούτε προετοιμάζεσαι, ούτε κάνεις. Δεν μπορούσα. Δεν μπορούσε. Εκ των πραγμάτων είναι μια δύσκολη, αλλά αυτό δεν αφορά κανέναν. Τι δύσκολη είναι. Δύσκολη για όλους είναι. Δεν μπορούσα να ακούω. Δεν μπορούσα να ακούω. Ήμουν σε δύσκολη θέση για να ακούω. Τι, δεν έπιανε το. Δεν μπορούσα. Δεν μπορούσε. Εντάξει, δεν είναι. Λογικό, εντάξει. Λοιπόν. Λέγε. Σ' άκουσα λίγο στην αρχή. Ναι. Που έβγαλε την ψυχούλα σου και έλεγε. Ψυχούλα έβγαλα. Έβγαλε ψυχούλα. Που έλεγε. Άρης Πάοκ. Άρης Πάοκ. Δηλαδή δεν στροφάρει κιόλα. Πε μου να στροφάρω. Θα έχουμε δουλειά με το Άρης Πάοκ. Με το Άρης Πάοκ. Όχι. Όχι. Άρης Ηράκλης. Ναι. Ιδιαίτερα Άρης Ηράκλης δεν θα έχουμε καθόλου δουλειά. Για ρωτή τον Πάοξη. Ποιον. Για εγώ έφερα δύο Αριανού και ένα Πάοξη. Κάθισα μετά το γεύμα γιατί είχα φουσκώσει και δεν μπορούσα να μιλήσω. Μου βγάλαν μια εκπομπή μόνοι τους χθες που δεν συμμετείχα ποτέ και γινόταν της πόμπης. Αν παίξει Άρης Ηρακλής, δεν πρόκειται να βγει εδώ πέρα κανένας Ηρακλήδας. Δεν υπάρχουν. Έχουν τελειώσει. 3-4 μήνανε. Τελειώσαν. Κύριε Καγιούλη! Τελειώσατε χθες! Τώρα! Τώρα! Τελειώσατε κύριε Καγιούλη! Έφερε τον μπάλο ο Καγιούλης. Πήγε στη Σουρωτή να πάρει ιδανικά ο Καγιούλης. Παίκτες. Ναι. Δεν μου φέρνει κανένα Σουρωτή που πίνω και όχι πόλικες. Πώς την πίνεις αυτή τη Σουρωτή αυτό το πράγμα, πώς το πίνεις. Πίνω. Αυτή τη βόμβα του Αραφάτ πώς την πίνεις. Το νερό είναι ωραίο τη Σουρωτής. Το ίδωρ. Πίνω πάρα πολύ. Φοβερό. Το άλλο δεν μπορώ να το πω. Ο Γιώργος τρόμαξε λέει: ρε μπας και έχεις διαβήτη. Λέει τόσο νερό που το βάζεις. Πού το βάζεις τόσο νερό. Πίνεις, πίνεις. Ναι. Ήπια μετά ναι. Δύο μπουκάλια ζαλίστηκε. Και κατά τις 3 λέω, αν δεν να πάω να κατουρίσω, λέει εγώ θα είχα πάει τώρα. 3 η ώρα τελειώσετε το γεύμα.
Τι είστε εσεί. Όχι, ρε, πήγαμε κι αλλού μετά. Α, κοπανίσατε και ουίσκι, γι' αυτό έλεγε θα αργήσω. Είπα δεν θα γυρίσω, δεν είπα θα γυρίσω. Ναι, ναι. Ξέρεις τη γάτα σχίζει ο κόκκινος. Αγκύρας. Α, στο λέω εγώ, τον είδα με τα μάτια μου, δεν κάνω πλάκα. Θα αργήσω. Όχι, μπορεί... θα αργήσω. Α, κάτσε, ρε, περίμενα να το κάνω. Θες να σε κάνω όπως το είπες. Κάτσε, κάτσε. Παίρνει ένα ύφος, παιδιά, κόκκινος. Στην ταβέρνα παίρνει τηλέφωνο τη γυναίκα του. Τη Μαγδαλή. Τον πήρε, τον έψαχνε. Λοιπόν, πρόσεξε. Στην αρχή λέει, θα αργήσω. Με μεταλλική φωνή. Θα αργήσω. Αγριεύει. Κράκ, το κλείνει. Ωρε που κόκκινε, τι πράγμα το λέγανε. Ξαναπαίνει η Μαγδαλή. Μπα, δεν ακούω τι λέει, να μην πω ψέματα. Θα αργήσω. Δεν θα γυρίσω. Μπα. Είσαι άντρα κλάζε μου, είσαι τραυμαϊρός, ασύλληπτος, ασύλληπτος. Έκανε βουτιά. Δεν θα γυρίσω. Έκανε βουτιά στην ψαρώση που αφαλακρός έπαιζε. Ενώ πήγε μελωδικά στην αρχή. Αγάπη μου Μαγνή, θα αργήσω λίγο. Μετά πήρε την πιο άγρια φωνή. Θα αργήσω. Μετά θα αργήσω. Και στο τέλος, ναι θα γυρίσω. Είσαι καραγκιός. Έχουμε δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Μπάστε να πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, μετά βγάλουμε γράμμες. Έλα εδώ ρε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. 40 τυχερά εορταστικά καρότσια κάθε μέρα. Μπορεί να είναι το δικό σου μόνο στον Μασούτη. Πέμπτη έως Κυριακή. Όλα τα ελληνικά πασιάς 30% φθηνότερα. Όλα τα γιαούρτια κολλιός 20% φθηνότερα. Φέτες με ευγάλ συσκευασμένες 20% φθηνότερα. Πίτες αξιαγάπητες καραμολέγκος 35% φθηνότερα. Και ρετσίνα μαλαματίνα 2 λίτρα 30% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης. 40 χρόνια οικονομικά και ελληνικά. Mega Outlet. Με 7 εστιατόρια στο νέο food court του Mega Outlet θα σας παχύνουμε. Άρχεται η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του έτους 2017. Παρακαλώ, σας ακούμε. Τα δώρα της μικρής, τα μαθήματα του μεγάλου, τα αγγλικά του μεσαίου και το οικογενειακό ταξίδι στο χωριό. Ένσταση! Έχουμε και τα έξοδα του αυτοκινήτου. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Υπάρχει Auto Vision. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016, όλοι Auto Vision. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό, πέρασε κταίο το γιοταχή ή το δικυκλό σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλεια και το κταίο του επόμενου χρόνου. Όλοι Auto Vision. Με δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Κταίο Auto Vision Θέρμης στην περιοχή αεροδρομίου. Κταίο Auto Vision Πολύχνης δίπλα στο Παπαγεωργίου. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-487-500. Άντε να παρκάρεις τώρα. Θες να παρκάρεις εύκολα. Γιατί δεν παίρνεις ένα Corsa? Νέο Opel Corsa 1,4 Innovation. Με κάμερα οπισθοπορίας και Park Pilot γίνεται δικό σου μόνο με 12.800 ευρώ. Και με ηλεκτρονικό κλιματισμό και 5 χρόνια πλήρη εγγύηση. Corsa με 12.800 ευρώ και κάνει τη δύσκολη δουλειά για σένα. Αλλά έχεις μόνο μέχρι το τέλος του χρόνου για να το αποκτήσεις. Μπορώ να είσαι και εγώ να ταξίζει. Τη νέα χρονιά στην Aegean και την Olympic Air όλα τα παιδιά ταξιδεύουν με 33% έκπτωση. Μπορούμε να πάρουμε μαζί μας και το μωρό. Και όλα τα βρέφη εντελώς δωρεάν. Για να χαμογελάσουν όλοι οι μπαμπάδες και οι μαμάδες και τα παιδιά. Κλείστε θέση έως 19 Δεκεμβρίου. Η προσφορά ισχύει για ταξίδια στην Ελλάδα με το δίκτυο της Olympic Air και για ταξίδια στο εξωτερικό με το δίκτυο της Aegean. Περισσότερες πληροφορίες στο olympicair.com και aegeanair.com. Θέλω περισσότερη άνεση στα μάτια όλη την ημέρα. Θέλω περισσότερη φρεσκάδα όλη την ημέρα. Θέλω περισσότερη ενυδάτωση όλη την ημέρα. Για όσους θέλουν περισσότερα, ήρθαν οι μηνιαίοι φακοί επαφής Ultra από την Bausch & Lomb. Το νέο πρότυπο φρεσκάδας. Νέα γενιά φακών επαφής σιλικόνης υδρογέλης Ultra. Διατηρούνται ενυδατωμένοι έως και για 16 ώρες χρήσης κάθε μέρα. Ultra από την Bausch & Lomb. Ζητήστε τους στα οπτικά καταστήματα. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά για smart gadgets, έλα στο Γερμανό. Γιατί εδώ θα ανακαλύψεις μια μεγάλη ποικιλία σε wearables,
drones, action κάμερες, gadget ήχου και πολλά ακόμα smart gadgets. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Και για δώρα smart gadgets που θα κάνουν την καρδιά των αγαπημένων σου να χτυπήσει πραγματικά δυνατά, αυτά τα Χριστούγεννα, έλα στο Γερμανό. Σημαντική επιδείνωση του καιρού από αύριο με πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Ναι, πετρέλαιο θέρμανσης ΕΚΟ. Όλοι θα ζεσταθούν φέτος με το πετρέλαιο θέρμανσης ΕΚΟ. Γιατί τώρα έχετε εγγυημένη ποιότητα ΕΚΟ έως 9 ατοκεστώσεις με πιστωτικές κάρτες Eurobank και 3% επιστροφή. Πετρέλαιο θέρμανσης ΕΚΟ. Σίγουρη για κάθε λίτρο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 18198 ή απευθυνθείτε στα πρατήρια ΕΚΟ με την ειδική σήμανση. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Η iStorm κάνει τις ευχές σου πραγματικότητα. Με κάθε αγορά Mac, δώρο η Polaroid Action Camera και με κάθε αγορά iPad, δώρο το πακέτο προστασίας iPlus. Απόκτησε τα τώρα σε ένα από τα καταστήματα iStorm στην Τζιμισκή και στο Mediterranean Cosmos και κάνε δικό σου αυτό που επιθυμείς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου. iStorm, ο ειδικός της Apple, κοντά σου. Η Cheerleaders Productions παρουσιάζει το Εργοστάσιο Ξηρών Καρπών. Ένας μαγικός κόσμος με ήχους και μυρωδιές που σας ταξιδεύουν στη ξεχωριστή ποιότητα Cheerleaders. Φρέσκοι ξηροί καρποί που καβουρντίζονται επί τόπου, αλατίζονται, επεξεργάζονται φυσικά και προσφέρονται απολαυστικά από ένα όνομα που ξεκίνησε από την Πολύχνη και τάραξε τα νερά όλης της πόλης. Cheerleaders. 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και 2 στην Αθήνα. Nuts Factory στη Λεωφόρο Νίκης 31. Μην το χάσετε. Καλές σας γιορτές! Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford Stathis, σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford Stathis, σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Επιτέλους, πέρασα το μάθημα και να ο Ρετσίνες! Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε! Καλό τάξιδο! Κερνάς Ρετσίνα! Λόγοι για να γιορτάσεις. Πολύ. Μία όμως η Ρετσίνα. Για το γεια μας. Βασιλική Ρετσίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί, από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ? Granus, το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Granus, το νοτικό για άντρες. Φυτικό συμπληρώμα διατροφής, χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νεό. Granus, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Granus, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες 210-7628-711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας Πάνος Στασινόπουλος. Να τα πούμε! Τι τα λέμε στο Princess καλύτερα? Τα λέμε εκεί! Φέτος το Δεκέμβριο έχουμε συνάντηση στο Princess. 320.000 ευρώ συνολικά και νέες μεγάλες κληρώσεις μετρητών με bingo αξίας 115.000 ευρώ σας περιμένουν για ένα σούπερ γιορτινό Δεκέμβριο. Princess Casino. Ζήσε το μεγαλείο! Πω πω φιλέ, έχω μια πείνα. Θέλω να μασίσω ό,τι βρω μπροστά μου. Ε, όχι και τη βρεις μπροστά σου. Αν έχεις όρεξη για μάσιμα, να είναι το στέκι.
Μάσιμα στην Ηλιούπολη. Μη μασάς λοιπόν. Πάμε Μάσιμα να φάμε τα πάντα. Από τον καλύτερο γύρο μέχρι το πιο γευστικό μπέργκερ. Μάσιμα. Μακρυγιάννη 74 Ηλιούπολη. Τηλέφωνα 2310 665590 και WhatsApp 6987 430 440. Μη μασάς λοιπόν. Μάσιμα. Για να μην τρως ό,τι βρίσκεις μπροστά σου. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrosport. Τηλεφώνησε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σε εξυπηρετήσουν άμεσα. Δωρεάν αγγελίες στις μετροαγγελίες της Metrosport. Βαζολίπος, βαζολάδι, να το είναι, φέρνε λάδι. Αλλαντικά κρέτα Farms εν Ελλάδη. Όπου εν Ελλάδη, λάδι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους βρίσκεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό με και το πιο μεγάλο, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Πού χάθηκε η σκύλη? Σκύλη. Τι να σε πω, ρε. Λοιπόν, από το πιο μικρό με και το πιο μεγάλο, το βρίσκεις, το τοποθετείς εσύ, ή στο βρίσκουν και το τοποθετούν, μέχρι και μηχανή αυτοκίνητο με 150 ευρώ κοστί. Εκεί θα χρειαστώ σίγουρα μια μηχανή. Ας μην είναι και 150 ευρώ, είναι και 300 ευρώ, 400, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, κάνα τρακαρισμένο πρόβλημα. Παίρνεις με γραπτή εγγύηση, ναι. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Τι είναι την ευτυχία σε αυτές τις δουλειές? Να πάρει ένας ένα μάξι, το έχει δύο χρόνια, να το αφήσει κάπου να πάει ένα αυτό και να πέσει καμιά ανταλίκα από πίσω, να μην σκοτωθεί κανένα, να μην πάθει κανένα τίποτα, να καταστραφεί το μισό αυτοκίνητο από πίσω και η μηχανή καινούργια να την πουλήσει. Αυτό είναι αυτό. Λοιπόν, τρία νέα μοντέλα της Canon, το G1300, το Pixma G2400 και Pixma G3400 με επαναγεμιζόμενες δεξαμένες μελανιού, δηλαδή διαθέτουν το ολοκένουργιο πρωτότυπο σύστημα συνεχούς παροχής μελανιού. Της Canon, το οποίο χρησιμοποιεί επαναγεμιζόμενες δεξαμενές και επιτρέπει εκτυπώσεις μεγάλου όγκου με σημαντική μείωση του κόστους για το μελάνι. Δίνει τη δυνατότητα εκτύπωση έως και 7.000 εγχρώμων και 6.000 ασπρόμων σελίδων με μόνο ένα σετ 4 φιαλών μελανιού. G1300 είναι εκτυπωτής, G2400 είναι πολυμηχάνημα και το G3400 είναι WiFi πολυμηχάνημα. Χτυπάει. Λοιπόν, ξεκίνησε γραμμές. Το παιχνίδι της Σπάρτης με τον Ολυμπιακό και του Πανσεραϊκού, το οποίο είναι αδιάφορο με τον Πανιόνιο, στο 0-0 και τα δύο παιχνίδια. Ναι, ναι. Πάμε στον κόσμο ο οποίος περιμένει για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις γραμμές. Ναι, σιγά σιγά, μην βιάζεσαι, μην. Τα G αυτά με μπερδέψαν τώρα, με έχεις μπερδέψει. Ναι, ναι, ναι. Έλα φίλε, ναι, ναι. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Μία διόρθωση ρε παιδιά να κάνω. Ναι. Πριν το διάλειμμα. Είπατε, ρώτησες εσύ αν με το Χ περνάνε και οι δύο. Ναι. Δεν περνάνε και οι δύο. Γιατί ποιος περνάει? Σίγουρα με το Χ περνάει μόνο ο Ηράκλης. Ναι, γιατί το λες αυτό? Γιατί αν στο άλλο μάτς κερδίσει ο Απόλλων. Ναι. Βγαίνει έξω όφη. Βγαίνει έξω. Ακριβώς αυτό. Ναι. Και κάτι άλλο. Απόλλων. Και κάτι άλλο. Σε περίπτωση. Ένα λαθάκι που έκανε ο Γρηγόρης. Σε περίπτωση που χάσει ο Ηρακλής με έναν γκολ διαφορά, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει 4-0. Δεν έχει σημασία με πόσα γκολ διαφορά θα χάσει ο Ηρακλής. Συγγνώμη. 1-0 λέει. Ο πρώτος συντελεστής ο οποίος μετράει είναι η, διαφορά είναι η επίθεση. Ναι, στην επίθεση. Οπότε... Δηλαδή πρόσεξε. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να κερδίσει 0-3. Ωραία. 0-5. Ναι. Και ο Ηρακλής να χάσει 6-4. Περνάει ο Ηρακλής. Κοίταξε. Εσύ όμως είπες. Όχι, εάν... έγινε κατανοητό. Άσε τι είπα. Μπορεί να είπα κάτι λάθος. Γίνεται κατανοητό ότι ισχύει. Αυτό που είπες εσύ τώρα έγινε κατανοητό. Αυτό. Εσύ είπες ότι εάν χάσει ο Ηρακλής, ο Παναθηναϊκός με είπα, δύο... ξύπα. Ρε φίλε, λέμε τι ισχύει. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν είπα όχι. Άνθρωποι είμαστε. Λέμε το σωστό. Γιατί να ψάχνουμε? Θέλω να με διορθώσεις, διόρθωσέ με. Μόνο γι' αυτό πήρα, δεν έχω αντιπαλότητα. Για να μην... Βρε, δεν είπα εγώ ότι έχεις αντιπαλότητα. Είμαστε και οι δύο πονεμένα Ηρακλάκια να πούμε και λέω για την ακρίβεια. Μα δεν στο λέω με αγανάκλειο, ό,τι λάθος και να έκανα. Σημασία έχει να πούμε το σωστό.
Α, και όσον αφορά στοιχηματικά, χωρίς να είμαι κανένας μανιώδης παίκτης του στοιχήματος, αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αγώνα, θα άξιζε μόνο το διπλό. Στοιχηματικά πάντα λόγω απόδοσης. Πώς φάνηκε η ανακοίνωση του Παναθανασάκη που καλεί τον κόσμο στο γήπεδο? Παιδιά, τώρα αυτό το ακούω τώρα από σένα. Εγώ λέω ότι η επιστήμη σηκώνει και πόδια ψηλά. Και ποιος λέει δεν τα βρήκε μαζί τους? Καλά, η επιστήμη έχει σηκώσει εδώ και καιρό και πόδια ψηλά. Όταν... Εν όψη του αγώνα της προσεκούς Κυριακής με τον Αστέρα Τρυπόλεως, ναι, με την ιδιότητα που μέχρι στιγμής προέδρου του Ηρακλή, επιθυμώ να σας ανακοινώσω ότι το γήπεδο, έδρα της ομάδας μας, ναι, θα είναι ανοιχτό, καθώς η ομάδα μας χρειάζεται συμπαράσταση όλων μας, αφήνοντας πίσω τις οποιασδήποτε μέχρι σήμερα διαφορές μας. Πιστεύω ότι. Μου επιτρέπεις να διαβάσω και στο λόγιο σένα και στους υπόλοιπους. Πιστεύω δε ότι όλα θα λυθούν καθώς ο Θεός μας αγαπάει και ότι δεν μας ξέχασε. Και ο Χριστός, αν πέθανε για μερικούς Αγίους, ακόμα υπάρχει και δημιουργεί προσδοκίες. Συνέβη ένα γεγονός που δεν θέλω να το κρατήσω μυστικό από εσάς. Συγκεκριμένα, κάποιος γνωστός μας επικοινώνησε με μέλος συνδέσμου σας και σύμφωνα με όσα μου μετέφερε, πρόκειται να αλλάξει κινήμα, να υπάρξει κινήμα συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα. Εκεί θα μπουν όλα στο τραπέζι και θα δούμε πώς θα λυθούν οι διαφορές μας για το καλό της ιστορικής μας ομάδας και μόνο. Ιστερόγραφο. Θα ήθελα στον επικείμενο αγώνα της Κυριακής τόσο η αντίπαλοι όσο και το Πανελλήνιο να μας δώσει χαρακτήρα για τη φιλοξενία και την ευγένεια και το έφαγα ονείρεστε. Και δεύτερον, με σκοπό την αθρώα συμμετοχής και την έθερη συμπαράσταση της ομάδας των οπαδών, προβαίνουμε σε καθολικές μειώσεις όλων των εισιτηρίων και συγκεκριμένα θύρες 7-10. Από 10 σε 5 ευρώ, 11-15 από 15 σε 10 και για τις υπόλοιπες θύρες στα 15 ευρώ. Το παρασκήνιο τι λέει, κόκκινε. Το παρασκήνιο, λοιπόν, ας την ανακοίνωση. Το παρασκήνιο τι λέει, ξέρεις. Λοιπόν, τα βρήκαν τα παιδιά. Τώρα ο Μάνος θα πάρει γραφείο τύπου. Έλα. Αυτά όλα. Αυτό που ήθελε πάντα να πάρει. Γρηγορή. Ναι. Φτάνει η επόμενη γραμμή. Τους πήδηξες 6 άτομα. Πήδηξες 6 ακροατές, κόκκινε. Μιλάω σε ένα τέταρτο με τη βρωμανακοίνωση του Ηρακλή. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Περιμένω τη θύρα 10 ανακοίνωση τώρα. Εκεί ανταπάντηση περιμένω. Αυτά τι διάβασες. Έλα ρε φίλε. Καλημέρα λέω. Ναι. Τελειώσατε με τον Ηρακλή? Ναι μωρέ. Που άρω. Λέω άμα δεν τελειώσατε, κατεβείτε κάτω στην Κρήτη να τελειώσετε από εκεί. Έλα καλά. Εντάξει, μη θυμώνεις. Το μάτς αυτό, όφι Ηρακλής, ναι, είναι χ. Δεν μπορεί να το έχει. Καταλάβουνε. Φυσικά είναι χ. Περνάνε και οι δύο. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Εσύ παίξε το χ. Εσύ παίξε το άσο. Εσύ παίξε το χ. Εσύ παίξε το άσο. Δεν θέλει παίζει ο καθένας. Χ το μάτσο κάνουν Όφη και Ηρακλής και περνάνε και οι δύο. Του συμφέρει. Μένω Όφη ότι είναι πικραμένος από παλιά με τον Παναθηναϊκό. Εδώ δεν. Με τον Ηρακλή σου λέει γιατί να με το κάνουμε το ματσάκι αυτό εδώ πέρα και για σένα και για μένα και τελειώνουμε. Όσο για την κλήρωση για την Τρίτη που θα γίνει. Πολλοί παρακαλάνε, Αριανοί. Κακώς παρακαλάνε. Για μένα όμως θέλω να τύχει. Εσύ θες γιατί είσαι από πάνω. Θέλω να τύχει, άρεσε πάω. Δεν θα πονάει η δική σου. Αυτή εμείς, το αλλού θα πονάει. Δεν στεναχωρηθούμε. Απλώς ο Άρης θα πάει μετά για να ψάξει άλλο κύπελο. Ποιο κύπελο? Ποιο κύπελο όμως θα ψάξει? Θα σου έλεγα ποιο κύπελο θα πάρει, θα αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα, καλησπέρα, κύριε. Πάντως ο ίδιος ο Καρυπίδης, έχω μάθει από εργαζόμενους, είπε τους εργαζόμενους ο ίδιος να κάνουν επίσκεψη. Τους είπε, λέει, ο ίδιος. Έχεις να απαντήσει τίποτα γι' αυτό ή πατάς στα κουμπιά μόνο εσύ? Λέγε, φίλε. Λέγε, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Είσαι άσχετος. Ευχαριστώ, φίλε. Το λόγο να μου πεις. Θα σου πω το λόγο. Όταν γνωρίζεις κάτι στον τεμή, δεν θα βγαίνεις και θα δημιουργείς εντυπώσεις. Ξέρεις ότι ο Καρυπίδης, ξαφνικά τον έκανες κακομοίρη εσύ τον Καρυπίδη, ρε. Εσύ τι είσαι, γκόμενα του Καρυπίδη, λέω... εσύ? Όχι, δεν είμαι γκόμενα του Καρυπίδη, αλλά... Αβανταδόρος είσαι, τι είσαι? Άσε τώρα. Μην κάνεις ότι έκανες και με τον άλλο με τα Γιάννενα. Όποιος λέει κάτι αντίθετο από σένα. Είσαι αβανταδόρος εσύ του Καρυπίδη? Καθόλου. Εντάξει. Απλά αυτό που μετέφερα καμιά είδηση, λάθος. Αυτό που λες το γνωρίζεις στον τεμή. Εγώ σου λέω ότι μέσα στη βδομάδα θα πληρωθούν οι παίκτες του. Είπα εγώ ότι δεν θα πληρώσει τους παίκτες. Εγώ λέω αν ήμουν Αριανός θα ανησυχούσα. Άσε ρε τώρα που σε πιάσε ο πόνος για τον Άρη. Κανένας πόνος δεν με πιάνει.
Δίνω πληροφορίες. Δεν πάω να πέσει τέταρτη κατηγορία, αλλά τι με νοιάζει εμένα. Με πιάσει πόνο για σένα. Εδώ εσύ δεν μπορούσε στον Άρη και τον έριξε τρίτη εθνική από τον Πονέσο Χώρε. Μπαγλαμά. Ρέσει ο Άρης, ο Καρυπίδης, πόσα λεφτά έχει βάλει μέχρι τώρα στον Άρη, ξέρεις. Ξέρεις τι εστίνα. Ρε, καταλαβαίνεις τα ελληνικά μου. Σου λέω ότι έχει θέμα ρευστού. Οι παίκτες θέλουν να πάρουν λεφτά, ναι, οι εργαζόμενοι να πληρώνουν και ψάχνουν άνθρωπο ρευστό. Εσένα κάτι, αυτό δεν σε ανησυχεί. Εσένα αυτό δεν σε ανησυχεί. Όχι καθόλου. Καθόλου. Να σου πω γιατί. Το λόγο να ακούσω. Άνοιξε καινούργια ΑΕ. Έβαλε λεφτά. Mm. Έχει πληρώσει προκαταβολές για κάποιους παίκτες που έχουν μεγάλα συμβόλαια. Έβαλε λεφτά. Η μόνη ΠΑΕ. Είναι η ΠΑΕ Άρης που οφείλει κάποιους μήνες στους παίκτες. Όχι βέβαια, υπάρχουν και άλλες ΠΑΕ. Συμβαίνουν αυτά και λύνουν. Υπάρχουν και άλλες ΠΑΕ, βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο. Η ΠΑΕ Ηρακλής, βεβαίως. Εσύ δημιουργείς καταστάσεις από εδώ πέρα από το τίποτα. Επειδή ξέρεις και καλά, τι ξέρεις. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι τους πετάξαν έτσι με τις κλωτσιές του Αρβανιτίδη. Να είσαι καλά, φίλε. Πώς το λένε, οι δικαστικοί επιμελητές. Να σε καλά, παρακαλώ. Αύριο μπορεί ο Καρυπίδης να πάει στην Αμερική, να πουλήσει άλλα σούπερ μάρκετ και να φέρει 10 εκατομμύρια ευρώ και να πληρώσει. Δεν ξέρω, εγώ λέω τι είναι σήμερα. Αύριο μπορεί να γίνει Δευτέρα παρουσία, που λέει και ο Κόκκινος. Να δει ο Ιησούς ξανά, που άμα ακούς ανακοίνωση και παρουσιάζει το Θεό, παράγοντας. Άμα ακούς γιατρό και παράγοντα να μιλάνε για Θεό. Θεός χωριστό. Ναι, άσε, πάμε για το. Δεν σου είχα πει. Παμπούλα, ναι. Δεν σου είχα πει Γενάρη. Μου είχε πει, λέει. Αντίο ζωή. Ναι. Έλα, φίλε. Γρηγόρη και Κωστή, γεια σας. Γεια σας, καλέ μου άνθρωπε. Δημήτρης Πανετολικός. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Κωστή και Γρηγόρη, θέλω να μου πείτε για την Κυριακή. Ολυμπιακός Πανετολικός. Μην γίνει σφαγή η περισσινή. 2-0. Μια ναι, αλλά πέρσι έγινε σφαγή, θυμάστε. Μετά την νίκη που έκανε σε προχθές, μαξιλάρι έχεις, είσαι καλά. Ναι, αλλά έγινε σφαγή πέρσι. Λέω να μην γίνει το ίδιο φέτος. Γιατί είχε σφαγή, τι έγινε? Είχες πει πέρυσι, θυμάσαι. Όταν παίζουν με τις μεγάλες, σφάζονται. Κωστή, επιτρέπεις να σου πω κάτι? Ό,τι θες. Είχες πει πέρσι ότι όντως έγινε σφαγή, το παραδέχτης. Και μου λες πέρσι, πάρε του χρόνου πάλι Δημήτρη που θα ξαναπαίξει να σου πω. Γι' αυτό πήρα, για να ακούσω. Θα χάσεις ρε φίλε. Και η άποψη του Γρηγόρη? Για το παιχνίδι... Αλλού είναι ο Γρηγόρης, φίλε. Επειδή κοιτούσα ένα μήνυμα, πες μου λίγο για το παιχνίδι. Άστο ρε φίλε, αυτός αλλού είναι. Έχει φάει το προφητερό. Επανέλαβα λίγο το παιχνίδι, σε παρακαλώ. Ολυμπιακός Πανετολικός. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, φίλε. Α, παλικάρι μου. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Έγινε, ευχαριστώ με πολύ. Με το έτσι θέλω κερδίζει. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Για καλά. Και εσύ, παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ακούς, φίλε. Ακούμε, φίλε. Λοιπόν, από το Λεμαίδα παίρνω τηλέφωνο, έτσι. Μάλιστα. Από τα ορυχεία μέσα. Μπράβο. Και θέλω να καταλάβω πώς ακόμα βγάζουν λεφτά κάποια κοπρόσκυλα σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε, με αυτό το άθλημα. Μην χαρακτηρίζετε. Πείτε τα πιο ευγενικά. Γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Πώς είπατε? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Από ποιο άθλημα? Με αυτό το ποδόσφαιρο, με αυτό το χάλι μαύρο, κάποιοι να γίνονται μάγκες σε αυτή τη χώρα. Ποιοι είναι οι μάγκες? Παράγοντες. Τα κοπρόσκυλα που διοικούν όλοι. Ακόμα και εσείς που κάνετε την εκπομπή. Που παίρνετε λεφτά για αυτό το πράγμα. Γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε, να δουλέψουμε στα ορυχεία, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, στα ορυχεία γαμιόμαστε εδώ. Το τι σου είναι. Τι να σε πω, ρε φίλε. Παρακαλώ. Στα ορυχεία θα πεθάνεις, ρε φίλε. Δεν θα έχεις καμιά αυτή. Προπόδο, να πούμε. Βλάκασες. Επόμενη γραμμή. Και κακός άνθρωπος, ζηλόφθονας. Ζηλεύεις τον παίκτη, τον προπονητή και τον άλλον που ζει από το ποδόσφαιρο. Στα ορυχεία. Δεν ζηλεύει, αγανακτισμένος. Δεν ζηλεύει ο παλιάνθρωπος. Αγανακτισμένος. Δεν είναι αγανακτισμένος ο παλιάνθρωπος. Δεν μπορεί να βρει ένα πολιτικό και βρει ένα κερμένο. Όχι, κύριε Κόκκινε, δεν με πειράζει ο παλιάνθρωπος ότι ζηλεύει. Εντάξει. Πάρε λοιπόν ένα σορτσάκι, βάλτο, πάρε ένα μάνατζερ, τράβα στη στούμπα στο γήπεδο να βγάλει εσύ παραπάνω. Μπάλε και 10 ακόμενε στην κερκίδα να τσιρίζουν και πετάνε σουτιάν και κιλοτάκια και γίνει ήρωα. Έλα, φίλε. Χριστουγεννιάτικα. Καλημέρα. Εγκόμενε, εσύ τώρα ξύπνησε 47 χρονών. Βιάγκρα θέλει να σου σηκωθεί η τρίχα από τη μύτη. Έλα, ρε φίλε, εσύ μύθηκε τι εγκόμενε. Καλημέρα. Ο παλιάνθρωπο λοιπόν από τα ορυχεία. Φίλε, μίλα. Επειδή δεν μπορεί κόψτε να γίνει. Μισό λεπτό. Επειδή ο παλιάνθρωπο δεν μπορεί να γίνει ποδοσφαιριστή, ζηλεύει αυτό που τα παίρνει. Τι να σε κάνω, ρε φίλε. Να έρθει ο Τζαβέλα και ο Μπίζεσβαρ στα ορυχεία να πα να παίξει. Δεν γίνεται.
Δεν κάνουμε. Και έλα. Εγώ ήθελα να είμαι ρολάρι θα μιλήσει, αλλά δεν μπορεί. Αλλά έγινε στο μουλάρι. Ο μουλάρι κινγκ. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να ζηλεύουμε δηλαδή. Σε ζηλεύει ο μουλάρι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ε, παιδιά, έχω μια απορία. Δυο να έχει. Πώς θα με λύσετε. Πώς. Είστε το πρώτο ραδιόφωνο. Όχι. Μόνοι σας το λέτε. Μ' άκουσες εμένα, ρε φίλε, να διαφημίζω τον ραδιόφωνο. Είστε ράγκας, είστε μάγκας, είστε μανούς. Τίποτα δεν λέω. Μ' άκουσες εμένα να λέω. Άκου, άκου, άκου. Συγγνώμη, κύριε, κύριε. Εμένα μ' άκουσες να λέω τέτοια πράγματα. Έχεις την ελευθερία του λόγου γιατί είσαι στο ραδιόφωνο. Θα με κόψεις και με κόψε με. Γιατί να σε κόψω. Αλλά ξαναβγώ να τα λέω. Ναι. Είστε αγράμματοι, είστε αμόρφωτοι. Είμαστε, όποιον θέλετε, κρατάτε και μιλάτε. Όποιον θέλετε, μη σας αρέσει. Δηλαδή, πώς σας ακούει αυτός ο κόσμος, εγώ πάτε πλάκα. Εγώ, δεν εσύ γιατί ακούς, βραδερφέ μου, έχεις δίκιο. Δεν θα ακούω, σιγά να μη σε ακούω, ρε. Τότε γιατί ακούς, κόψε τον κύριο. Κόψε μισόλτο, και γιατί πήρε. Εγώ σε πήρα για να τα πω. Δηλαδή, κόψε είστε... τον άνθρωπο. Μισόλτο, άστον. Δεν θέλει να ακούς. Όχι, άστον. Αφού δεν θες να ακούς. 100,3 αφού δεν θες να ακούς. Άστον αρέσει εμένα. Republic, για χαρά, επόμενο. Για μην ασχολείσαι, ρε. Μα είσαι ανόητος, ρε φίλε. Αυτός ψηφίζει. Άσε ρε κόκκινε, βρες καμιά ατάκα άλλη. Ψηφίζει. 700 φορές παίρνει κάποιες διαφορές. Αφού ψηφίζει. Ναι. Και εσύ ψηφίζει με αυτό το κεφάλι. Και εσύ με αυτό το κεφάλι ψηφίζει. Σκάσε ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ήρθα λέει να σε πω ότι είσαι αγράμματος, λέει κόκκινε. Και εγώ ψηφίζω. Κόκκινος 19 είχε στο Λύκειο, ρε. Κορόιδο. Για λέγε φίλε. Και εγώ ψηφίζω. Καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει. Αυτό είναι το δράμα. Δεν μου λε. Λέγε καλέ μου. Αλέφτη έχει στο όφη. Και κερδίσει ο Απόλλωνας, τι γίνεται. Κόκκινε, εσένα μιλάει. Περνάει Απόλλωνας και ο Ηρακλής. Γιατί να μην έρθει και αυτό το παιχνίδι έτσι όπως το ζητάτε χίλια. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Εσύ βγες και πες ότι δεν κερδίζει. Ποιος θα περάσει, θα μας πεις. Θα έρθει ο Παναθηναϊκός με τον... Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει. Εσύ βγες και πες, δεν κερδίζει. Εντάξει, εντάξει, το κατάλαβα. Ακούς. Γιατί οι γυναίκες έχουν πολλά ζευγάρια παπούτσια. Για πες. Γιατί οι γυναίκες έχουν πολλά ζευγάρια παπούτσια. Και πες μας, δεν ξέρουμε. Εμείς είμαστε, τι να κάνουμε με γυναίκες. Εσύ, Κωστή. Εγώ φίλε ένα ζευγάρι παπούτσια έχω 4 χρόνια. Έχει τρυπήσει, δεν τα λάβει. Γιατί ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Άντε ένα άλλο. Μπράβο, άντε πες και τ' άλλο. Λοιπόν. Τι σχέση έχουν, τι κοινό έχουν το Βιάγκρα και η Κοτσομπόλα. Τι κοινό. Ε. Τι κοινό, τι κοινό. Το τόσο το κάνουν τόσο. Καλό. Ο τερατολόγος με το Βιάγκρα. Άντε, γεια, γεια, γεια. Όχι η Κουτσομπόλα. Κουτσομπόλα είναι διπλανή μου. Ναι. Ναι. Έλα, Κωστή. Έλα, παρικάρι μου. Τι έγινε. Καλά, αγόρι μου. Χρήστος από Αίγιο, πρώτη φορά που είναι τηλέφωνο. Ρε καλό το διακοφτό, τι έγινε. Έχω πάρει στη Μαρμίτα κανένα δύο φορές. Ναι, ναι, ναι. Τι έγινε, όλα καλά. Με λιγάλα. Σας ακούω κάθε μέρα, τώρα έφυγα από τη δουλειά και είμαι στο αυτοκίνητο. Πού δουλεύεις, αγόρι γλυκό. Είμαι τηλεφωνητής σε ραδιοταξί εδώ το Αίγιο. Ζάχαρη με μέλι, συνήθως γυναίκες παίρνουν τέτοιες δουλειές. Τσάκαλος είσαι. Όχι. Έκανα εγώ την ανατροπή. Έκανε γλυκό αγόρι, μπράβο, ωραίος. Τι έγινε, όλα καλά. Με λιγάλα. Για πες. Τι βλέπεις σήμερα ο Ηρακλής, όχι για το Χ. Τι. Ενώ θα μπουν γκολ. Πώς το βλέπεις. Φίλε, εγώ αν ήμουν ο Ηρακλής, θα το έβγαζα 4-4. Θα πήγαινα στη Μαλαισία, θα πετούσα κάτι λεφτάκι κτλ. Και θα έβγαζα τη χρονιά. Δηλαδή, συγγνώμη, εάν ο Καγιούλης, στο λέω τώρα στα ίσια, και αν ακούει ο Καγιούλης δεν με ενδιαφέρει. Αν ο Καγιούλης αυτό το ματς, που είναι μάνατζερ, εγώ αν ήμουν μάνατζερ, θα το έφερνα 4-4 και θα πλήρωνα τους παίκτες. Εγώ. Έτσι, εγώ θα το στείλα στη Μαλαισία, εγώ Σαραπτόπουλος. Το λέω, αμαρτία μεγάλη. Ανατροπή, ασοχή. Όχι, παιδί μου, 4-4. Πόσο πληρώνει το 4-4. Κίνα, Μαλαισία θα το παίζω εγώ. Δεν λέω ότι θα το κάνουν οι άνθρωποι. Αν δεν το κάνουν, θα είναι ηλίθιοι. Τελειώσαμε. Επόμενη γραμμή, φίλε. Φιλιά, επόμενος. Αν δεν το κάνει, σε κορόιδο. Πώς θα πληρώσει. Κάτι τέτοια μάτς. Θα ήμουν παράγοντας εγώ. Κάτι τέτοια μάτσα, εγώ σαν παράγοντα θα έψαχνα να φτιάξω να πούμε υλικό αφού δεν έχω να πληρώσω. Σηκώ και τι θα έκανε. Στο ίσια θα το έπαιζε. Θα το έκανα 5-5. Θα το έκανε 5-5. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. 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 Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγγνώμη, θα το έκανα 5-5 στο πρώτο ημίχρονο και κανένα γκολ στο δεύτερο. Έλα, έλα, έλα. Κρυάδε. Σιγά, φίλε, σιγά. Το αυτή του πατάει το κουμπί, έλα. Έλα. Έλα εσύ, άστο, 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 όχι, κόψω, μην το κόβεις. Κόψω, ωραία ακούει το ήχο του, να τον αφταρά ποιο, τώρα. Ποιο πάτησε. Άιτε, πάμε επόμενη γραμμή. Αυτιά. Ναι. Είμαι αφταράς. Η μύτη μου είναι μεγαλύτερη από τη δική σου.
Μύτη είναι αυτή ρε μπόσο που έχεις. Στρόγγυλη σαν του γουρουνιού. Κοίτα το στρόγγυλη μύτη το γουρούνι. Έχει κεφάλι μεγάλο. Άκου. Κεφάλι μεγάλο. Μάγουλα τεράστια. Μικρά αυτιά, μικρά μάτια. Μεγάλο στόμα, τι μεγάλο σαγόνι. Τι σου είπε το παλικαράκι που μπήκε. Μύτη μικρή με στρογγυλάδα. Το παλικαράκι που μπήκε μέσα στην ταβέρνα, τι σου είπε. Τι μου είπε. Ότι είσαι ο μεγαλύτερος ψεύτης του κόσμου. Τι ψεύτης. Ότι μια χαρά είναι ο άνθρωπος, ωραιότατος, κύριος. Κύριος. Που καθόμαστε με το ζωράρι δεν παρκέ. Αν και πεθάνουν οι κύριοι, τζάμπα θα πας. Αυτό τώρα είναι καινούργιο που είναι. Ναι, ρε, τζάμπα θα πας. Ή χιλιοφορεμένο. Χιλιοφορεμένο, ρε. Κάτσε να το πει και κανένα γκολ εκεί. Πού, για... Φεύγει ο Γιαννακόπουλος από το ποδόσφαιρο, σου κάνει εντύπωση. Ποιο είναι ο Γιαννακόπουλος. 0-0 ακόμα Ολυμπιακός. Ποιο είναι ο Γιαννακόπουλος. Ο γιος του Γιαννακόπουλου. Γιατί τι θα πει ο γιος. Γελάει ο κόσμος, δεν φίλε. Αυτός άμα τον πεις πάμε Θεσσαλονίκη Κατερίνη, στη Φλόρινα θα σε πάει. Θα μπερδέψει τον δρόμο. Μάλλον δεν έχεις ιδέα. Δεν έχω ιδέα τι. Για ρωτά τους εργαζόμενους εκεί. Τι να ρωτήσω, ποιους εργαζόμενους. Τους εργαζομένους εκεί. Τι, τους αν είναι καλά ή όχι. Ποιος, ο παπάς του ζει. Ζει ο παπάς. Ζει ο πατέρας του. Και ο πατέρας και ο θείος. Εάν συγχωρεθεί ο πατέρας του και ο θείος του, έλα να με βρεις μετά. Λέω ο Ράπλε, σαν πισίνο αφαλός σου λέει. Ρε Θεός λέει, καλησπέρα παιδιά, είστε μοναδικοί. Τον άνθρωπο. Τιτλοφαγωμένος Μαδριλένος. Άσε ρε. Τιτλοφαγωμένος Μαδριλένος. Θεϊκό μήνυμα. Πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν. Αν κερδίσει ο Απόλλων δεν περνάνε οι άλλοι δύο με χιαγλαέ. Δηλαδή τώρα ρε κόκκινε, δηλαδή με τρελαίνεις. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο γιος του Κόκαλη, πώς το λέγανε. Πες το, με το γιο του Γιαννακόπουλου. Και τους πήλες από εδώ θα πάτε στην Αθήνα. Ξέρεις που θα φτάσουν. Στην Κευκελή θα φτάσουν. Θα χάσουν τον δρόμο. Άσε με ρε κόκκινε. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη. Δεν ξέρω τι έχουν ανάγκη. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη. Εγώ σου λέω ότι αν ήμουν εγώ αυτή τη στιγμή να του στείλω στην Αθήνα θα είχα τον νου. Και τους δυο. Πάμε σε διαφημίσεις και παρανεχόμαστε. Άντε, μπράβο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Ακολουθεί υποσυνείδητο ηχητικό μήνυμα προς τους αγαπημένους σου για να σου πάρουν δώρο αυτά τα Χριστούγεννα συναρπαστικά προϊόντα τεχνολογίας. Λοιπόν, αν κάπου κοντά σου βρίσκεται άνθρωπος στόχος, δυνάμωσε τώρα στη διαπασόν το ραδιόφωνο και μόλις τελειώσω, πες του ότι δοκιμάζεις και καλά τα ηχεία αν είναι αρκετά δυνατά. Τα άλλα άστα σε μένα. Μετράω αντίστροφα για να προλάβεις. 3, 2, 1, πάμε. Αυτά τα Χριστούγεννα, έλα στο Γερμανό και ανακάλυψε μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ξαναλέω, μεγάλη γκάμα σε προϊόντα τεχνολογίας που αρέσουν πάρα πολύ σε όλους, αυτό που θα κάνει την καρδιά των αγαπημένων σου να χτυπήσει πραγματικά δυνατά. Smartphones, tablets, laptops, κονσόλες και παιχνίδια gaming, wearables, smart gadgets, drones και πολλά ακόμα προϊόντα τεχνολογίας σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις αυτά τα Χριστούγεννα για να τα κάνεις δώρο στους αγαπημένους σου. Μα τι ωραίο δώρο για τους αγαπημένους σου. Προϊόντα τεχνολογίας. Το λέω εγώ να το εμπεδώσουν μερικοί. Γερμανός στην καρδιά της τεχνολογίας. Πρόλαβες. Αν δεν πρόλαβες, το μήνυμα θα ξαναπαίξει. Να είσαι έτοιμος. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Αυτές τις γιορτές υπάρχει ένα μέρος όπου θα ζήσεις τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ένα μέρος όπου θα παίξεις με τον Άι Βασίλη και τα ξωτικά του. Ένα μέρος όπου θα διασκεδάσεις και θα τραγουδήσεις. Ένα μέρος γεμάτο δώρα και εκπλήξεις. Το Mediterranean Cosmos. Είστε όλοι καλεσμένοι για να ζήσουμε μαζί τα πιο όμορφα Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Αυτή η μελωδία πόσα μου θυμίζει.
κάθε φορά που ακούω αυτή τη μελωδία, θυμάμαι. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Εσύ πήρες μέρος. Οι πρώτοι τυχεροί κέρδισαν κινητά, τάμπλετς, διήμερες αποδράσεις, πακέτα μασάζ, γυαλιά ηλίου και επώνυμα παπούτσια. Αν και εσύ το μόνο που θυμάσαι είναι ο αριθμός που κρύβεται πίσω από τον ήχο, μπες στη σελίδα μας στο Facebook, βρες τον μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και συμπλήρωσε το ζητούμενο αριθμό για να κερδίσεις πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 3.500 ευρώ. Παίξε τον αριθμό αυτόν. Τι τρώμε, Κωστάκη? Λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Χρόνια μας πολλά, Χριστούγεννα ξανά. Στο Γιούπι πάμε όλοι, μεγάλοι και παιδιά. Παιχνίδια μαγικά, τρέλα φανταστικά. Γιούπι λέμε όλοι, πάντα με χαρά. Καλύτερα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο παιχνιδιάρικο κατάστημα. Καταστήματα παιχνιδιών Yupi. Βρείτε παιχνίδια, δώρα και κάθε τι χριστουγεννιάτικο. Ιατρούγο Γούση 37α, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Yupi, για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα. Yupi! Περίμενες ότι θα σου συνέβαινε? Νόμιζες ότι ήσουν προετοιμασμένος για μια τέτοια απώλεια? Αλλά όχι, 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 τόσο χαμένο μαλλί. Πώς να το ξεπεράσεις? Σιγάρε, φίλε μου, με ενθύτευση. Μεταμόσχευση μαλλιών Medi-High και αξεπέραστο είναι μόνο το αποτέλεσμα. Εγγυημένα και ευρωπαϊκά. Medi-High. Ενημερώσου τώρα για την προσφορά των 400 ευρώ στο τηλέφωνο 2310-900-365. Medi-High. Η εγγύηση στη μεταμόσχευση μαλλιών. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Χειμώνας ήρθε και έχει και αυτό τις ομορφιές του. Έχει όμως και τις ιώσεις του. Θωράκισε τον οργανισμό σου με τη δύναμη της φύσης. Στο Αβράμογλου θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Θα βρεις όλη τη φύση στο ποτήρι σου. Μπαχαρικά, βότανα, δεκάδες είδη τσαγιού, βάματα και υπερτροφές για την ενίσχυση του οργανισμού. Όλα άγνα όπως και τότε. Με τη δύναμη της φύσης. Αβράμογλου. Οι ίδιες γεύσεις, οι ίδιες μυρωδιές, τα ίδια χαρμάνια. Από την πόλη στην πλατεία εμπορίου. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310-523-014. 1-2-3-1! Στραβάγια! Παλμό στην κίνηση! Παλμό είπα! Κυριολοχία! Αν θες παλμό στην κίνηση, βάλε υγραεριοκίνηση! Στο Θεοδόρου, ανατολικά! Τι λέρε στραβά! Παλμό στην υγραεριοκίνηση ανατολικά! Σωστά! Ξεχάστε ότι ξέρατε μέχρι σήμερα για τη συμβατική υγραεριοκίνηση. Ελάτε ανατολικά, γιατί μόνο ο Θεοδόρου τοποθετεί τα νέα σύγχρονα συστήματα παλμικού ψεκασμού που έχουν ίδιες επιδόσεις με αυτές της βενζίνης και μειώνουν την κατανάλωση υγραερίου επιπλέον έως και 15%. Τηλέφωνο 2310-477-111. Ανατολικά, ανατολικά στο Θεοδόρου και βάλτε παλμό στην κίνηση. Θυμηθείτε, 477-111. Και φέτος επιλέξατε επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές Ξουλόγης. Καινούργιες ή διαλογής. Και φέτος επιλέξατε ευκαιρίες από την Group Ξουλόγης. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας υποσχεθούμε ότι και το 2017 θα είμαστε κοντά σας με τις ίδιες τιμές και την ίδια συνέπεια. Η Group Ξουλόγης στην Άνω Τούμπα και στον Εύωσμο σας εύχεται χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Βραζολίπος, βαζολάδι, να δυο είναι το Ενελάδι. Αλλαντικά κρέτα Φάρμς Ενελάδι. Όπου Ενελάδι, λάδι.
Το Μετρόπολης 95,5 και η Νεράιδα διοργανώνουν ένα ξεχωριστό ρεβεγιόν αγάπης. Ανήμερα Χριστουγέννων, 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά. Στο κέντρο Νεράιδα στην περιοχή αεροδρομίου, σε μια ζεστή εκδήλωση. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί για να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Ρεβεγιόν αγάπης με το Μετρόπολης 95,5. Ανήμερα Χριστουγέννων στη 1 το μεσημέρι. Καλέστε τώρα στο 2310-90-90-90 και δηλώστε τα στοιχεία σας. Γιατί αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε όλοι μαζί. Δωρεάν μεταφορά για όλους. Μετρόπολης 95,5. Ο αγώνας αρχίζει εδώ. Πού να έχεις μασούν και σαν η φάτρε τα γάνει. Στον αέρα είμαστε. Τα γάνει. Πάνε κόσμο, σταμάτα να γράψει. Σαν καντρούκα, μας έχει ζαλίσει. Πρέπει να τα κάνουμε όλα. Πρέπει να τα κάνεις και πρέπει να τα κάνεις. Πρέπει να τα κάνεις. Πες στον κόσμο τι πίνεις. Καλό Εβιτάλ. Γιατί. Καθημερινός. Γιατί για να είμαι σε φόρμα. Για να μπορώ να μιλάω, για να μπορώ να κινούμαι, για να μπορώ να γυμνάζομαι. Για να μην μπορώ να τα κόκαλά μου. Και για το σπουδαιότερο από όλα αυτά, για να έχω καλό έντερο. Πού το βρίσκω, στο 23. Πες το νούμερο, ρε, μια φορά εσύ. 2312. 200-500. 200-500. 2312-200-500. Προνομιακή τιμή. 29,90-55 ευρώ. Μόνο για λίγες μέρες. Δεν ξέρω αν μετά τα Χριστούγεννα θα υπάρχει αυτό. Προλάβετε. Λέγε Γρηγόρη. Προλάβετε. Προλάβετε. Και πείτε Ραπτόπουλος. Κόκκινος. Ραπτόπουλος. Όχι. Όχι. Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας. Πέστε, ρε, ναι. 23-10-90-90-90. Είναι ευκαιρία το μας του Όφη με τον Ηρακλή. Ευκαιρία. Το εγώ. Να σου πω κάτι. Πες ότι. Να σου πω κάτι. Σου λέω ότι μπορεί να σε κάνω. Εγώ ξέρω γιατί γελάω. Να σου πω. Μπορώ να το στήσω στον Άσο. Με πει αύριο. Μπορεί εδώ. Εγώ θα το έστεινα και στον Άσο. 3-30. Μπορεί. Μπορώ 1000 να κάνω. 8-7 όμως. 5-3. Για να μην μπορεί να περάσει με τίποτα. Ναι, ρε φίλε, τι να σε πω, ρε φίλε. Στο μυαλό μου είσαι, ρε γάρι. Δηλαδή με τον Μάτζιο που μιλούσα, λέω χείρε. Το Βαγγέλη, τον Άγιο. Το Γιώργο. Το Γιώργο, ρε, το τσακάλι. Έχει πολλού Μάτζιου για να το ποδοσφαιριστή προπονητή. Τι να το κάνει το κύπελο Ηρακλή, ρε μου λέει. Τι να το κάνει το κύπελο Ηρακλή. Βρε Πακαγιούλη, κάν το θαύμα σου να πέσουν κάτω, ξέρει όλοι. Μια μέρα πριν τα βρήκατε με του οργανωμένου. Ποιο το βρήκε. Έτσι λέει. Λέει αυτό. Άσε τι λέει. Ναι. Θα βγει η θύρα 10, θα βγάλει ανακοίνωση. Περιμένω μέχρι τις 4. Πρέπει. Να δούμε τι κολλητή ηλικία είναι αυτά που ανοίγει τώρα ο Παπαθανασάκης. Μπορεί άλλοι να πούνε. Στο είπε κανένα άλλο. Όχι. Μπορεί άλλοι να πούνε. Όχι, γιατί λένε ότι εσύ βγάζει τα στραβά των υπολείπων. Λέω τι έγινε το αγκαναδό τώρα. Ναι. Καλοί μου άνθρωποι, ελάτε στο γήπεδο. Ναι, από εκεί που δεν σα θέλω. Δεν σα θέλω. Κάτι έγινε. Έτσι. Φταίει ο ανάδρομο Ερμή. Η χτεσινή Πανσέλινο. Φταίει η εκπομπή στη δίκη. Πες το ρε εσύ, πες το. Τι μπορεί να φταίει. Οι σύμμαχοι βοήθησαν. Τι, η εκλογή Τραμπ. Του είπανε μην πάρεις από τον ΠΑΟΚ, πάρε από Παναθηναϊκό ΑΕΚ, δεν μας πειράζει. 1-0-5 πήγε το δολάριο, πρόσεχε, ναι. Πάει το ευρώ, να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Δεν πειράζει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Με έπεσε. Ναι. Έλα φίλε. Φοιτητής από Κομωτινή, τι γίνεται. Ορίστε. Φοιτητής από Κομωτινή, έχω ξαναπάρει το βράδυ. Από Κομωτινή, ναι. Ακούς το πρωί ρε Φανφάνη. Το πρωί, έχω σχολή το πρωί. Τι σχολή είσαι? Τεφάι. Άρα τρως καλά. Τρώω καλά, μια χαρά τρώω. Από όλα. Από όλα. Γιατί γελάς? Καταρχήν είναι, πιστεύω ότι από η πιο οργανωμένη πανεπιστημίουπολη στην Ελλάδα της Κομωτινής. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό και με το παραπάνω. Βγαίνεις. Σε πάνε τα αστικά στην Πανεπιστημιούπολη, ναι, σε γυρνάνε αυτό, στην πόλη. Έχει σπουδάσει εκεί, το ξέρει. Εδώ σπούδασα, αλλά έχω δει τι γίνεται στην Κομωτινή. Τι σπούδασες εδώ? Βλακολογία. Α, μπράβο. Ο Κωστής δεν ξέρω αν με θυμάται, είχα ξαναπάρει πριν κάποιες μέρες. Τον είχες ξαναπάρει? Έλα. Το βράδυ είχα πάρει, τη βραδινή εκπομπή. Μένω δίπλα στο γήπεδο, είδα το μάτσο εδώ χθες με τον Ατρόμητο. Ναι. Πολύ χάλιο ο Πανθρακικός, δεν ξέρω αν το έδωτε. Τι να δω ρε φίλε, Πανθρακικός Ατρόμητος. Ναι, καλά έκανες γι' αυτό. Έχω και άλλα πράγματα να κάνω στη ζωή μου. Δηλαδή, άμα βλέπω και το Πανθρακικός Ατρόμητος, πρέπει να είμαι πολύ βλαμμένος. Είμαι, ναι. Αλλά όχι τόσο. Ναι. Δεν βλέπετε το Πανθρακικός, πιο πολύ αυτό πήρα. Θα πάω να σωθεί, μωρέ, με τον Κόνια απέναντι και τον Δημόπουλο εκεί, το μαλλιά. Ναι. Θα σωθεί, γιατί έχει πολύ χειρότερες ομάδες. Ναι, αυτό. Ναι. Από έβασμα. Εντάξει, πώς το βλέπεις το Πάγμα τη Σάρκη, Κωσή και Κόκκινε? Εγώ τον βλέπω
στον γκολ να κρίνεται η πρόκριση. Δηλαδή, αυτή το 3-5-2 ψιλοείδα αυτή τη Σάλκε δεν την έχω δει. Άκου λίγο, δώσ' μου δύο δευτερόλεπτα. Έχει ένα μειονέκτημα. Στο 3-5-2 παίζουν δύο full back. Αυτοί οι δύο full back δεν είναι πολύ καλοί στα αμυντικά καθήκοντα. Γι' αυτό τρώει και πολλά γκολ η Σάλκε. Εκεί, ακόμα εκεί είναι. Ναι. Αν πάρουν λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τέσσερις καλούς πλαϊνούς έναντι δύο, κάνουν υπεροχή εκεί πέρα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πρέπει να αμήνεται στον άξονα και να, φεύγει, και να φεύγει στα πλευρά. Αν το κάνει αυτό πώς θα το κάνει ο Μουτσούνας, δεν ξέρω. Μπορεί να το κάνει. Εγώ στην κλοπή το πιστεύω τον Ήπης. Φίλε, τα πάντα θα εξαρτηθούν. Ναι. Μιλάμε τώρα για τη Σάλκη η οποία έχει μπάτζετ κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια. Δεν μας νοιάζει, άλλο λέμε. Και για τον ΠΑΟΚ που είναι κοντά στο δεκάρικο. Εντάξει, να δω αν θα είναι κοντά στις θέσεις Ευρώπης η Σάλκε. Να δω σε τι φάση θα είναι αγωνιστικά. Και μιλάμε. Ναι, θέλει να μέχρι το τότε δεν έχει, ναι. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι έχει ένα μήνα διακοπή η Bundesliga. Αυτό είναι κακό για την Σάλκε. Και καλό για τον ΠΑΟΚ που φόρμα. Είναι κακό για τον ΠΑΟΚ γιατί θα είναι στο μήνα πάνω που θα έχουν παίξει. Δεν ξέρει ότι στον ένα μήνα θα είναι στα καλύτερά του. Όχι, δεν θα. Έχω ρωτήσει γυμναστές που μου λένε ότι αυτή η διακοπή του ενός μήνα, όταν επανέρχονται, η καλύτερη φάση των γερμανικών ομάδων είναι ο Φλεβάρης με τον Απρίλιο. Από το Φλεβάρι με τον Απρίλιο. Μεταξύ του. Μεταξύ τους, συγγνώμη. Το διάστημα αυτό, επειδή δεν ξέρεις, πάνε και αγωνίζονται στην Ασία αλλού που έχει ζέστη και κάνουν φιλικά. Μάλιστα. Δεν κάθονται. Μάλιστα. Χαλαρώνουν απλά. Και τους βοηθάει αυτό. Εγώ σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε το δεφορμάρισμά του, το έκανε. Όχι, σε κάλυψε η απάντησή μου. Μάλιστα. Αν δεν έχω αγωνιστική εικόνα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει. Βρήκατε δικαιολογία για τον αποκλεισμό. Εντάξει. Το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι το πρώτο μάτς είναι μέσα στην Τούμπα, γι' αυτό. Πιστεύω είναι πιο δύσκολα έτσι. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Άδουμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Άδουμε. Bye bye. Επόμενος. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Τι κάνετε. Μια χαρά, εσείς τι κάνετε. Λοιπόν, τις προάλλες ο Ραπτόπουλος εσύ ήταν πιο πολύ, αλλά και για τον Γρηγόρη. Απλά πει πολύ εσύ γιατί θα με καταλάβεις. Ναι. Οδηγάω που λες και βλέπω ένα πανό στον περιφερειακό. Προσκύνημα λέει το δεξί χέρι του Αγιώργη. Το δεξί χέρι του Αγιώργη. Ναι. Περνάει λίγος καιρός, βλέπω μια αφίσα. Ναι. Η ζώνη της Παναγιάς. Ναι. Προσκύνημα. Βεβαίως. Και προχθές τι κάνανε οι αθεόφοβοι. Τι κάνανε. Τα τέσσερα δώρα λέει των μάγων ήρθανε. Άμα βγεις στον περιφερειακό θα δεις αφίσα. Τα τέσσερα δώρα των μάγων για προσκύνημα έτσι. Κάτσε εσύ και δούλευε. Κορόιδο και εγώ. Και όσοι έχουμε δουλειά που λέμε ότι είμαστε και τυχαίροι. Για 700 μισό λεπτό. Εγώ αυτές είναι μπιζνάρες. Αυτές είναι μπιζνάρες. Κωστή. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Αυτές είναι μπιζνάρες. Συγγνώμη, και απορώ πως δεν τους πάνε μέσα για απάτη. Εγώ αυτό απορώ. Όχι, όχι, θα σου πω. Γιατί το λες αυτό. Είναι μια επιχείρηση αυτό το πράγμα. Γιατί είναι. Κάντε ρε αυτό που λέει. Άμα σε πω, ελάτε στην πλατεία στην Αριστοτέλους, θα δείτε μια αρκούδα με 5 κεφάλια. Ναι. Και βάλω τον ξάδερφό μου να πούμε το χάρτη και το βάλω 5 κεφάλια ψεύτικα αρκούδα και χαίρομαι. Δεν είναι απάτη, δεν κοροϊδεύει τον κόσμο. Όχι, όχι, δεν τον κοροϊδεύει. Ποιο δεξί χέρι, ρε Κωστή. Ποιο δεξί χέρι και τα τέσσερα δώρα των μάγων τώρα, κοροϊδευόμαστε. Ρε φίλε, αυτό είναι οι θρησκείες. Τι να κάνουμε, παντού είναι αυτό. Εντάξει, ρε, αυτό είναι οι θρησκείες, είπαμε. Να πούμε δεν πρέπει να. Δεν πρέπει. Αλλιώς θαυματουργεί εικόνα, άντε. Το τρώμε. Τώρα το δεξί χέρι και τα τέσσερα φίλε, δώρα. Φίλε, άκουσε εμένα. Εγώ δεν τρώω ούτε τη θαυματουργή εικόνα, δεν βρίζω κανέναν. Αλλά τα όρια του γελίου, αυτό είναι το θέμα. Όχι. Διαφωνώ. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι ή να είσαι πελάτη ή να μην είσαι. Εγώ δεν είμαι πελάτη, αλλά δεν το χλεβάζω το μαγαζί. Όχι, ούτε εγώ το χλεβάζω. Πώ το χλεβάζε, τι. Εγώ τα μαγαζιά δεν τα χλεβάζω. Είμαι πελάτη ή δεν είμαι. Εκεί δεν είμαι πελάτη. Αλλά όχι να χλεβάσω. Άμα θέλει άλλο να πάει να προσκυνήσει το δεξί χέρι του Αϊγιώργη επειδή είναι δεξιό, την άλλη φορά το αριστερό χέρι του Αϊθαράπη γιατί είναι. Δεν είναι δικαίωμά του. Δεν μπορώ να του πω εγώ ότι είναι χαζό ή τον κλέβουν ή τον κάνουν. Όχι, είναι ντροπή. Απλά δεν είμαστε πελάτε. Όχι να το χλεβάζουμε αυτό το πράγμα. Καλά δεν μίλησα. Ναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Έλα ρε Αλάνιε. Τι είναι ρε βλάχο 52 χρονών που σε βλέπουν οι τριαντάρες και τη βογκάνε. Κάθε το προσοχή ρε, μα αφού είμαι μωρό ρε. Να τα. Σιγά μην είσαι και μπιμπελό. Άστο να. Λοιπόν, ελάτε να σας κεράσω σήμερα γιορτάζω. Του Αγίου Ελευθερίου, ναι. Βεβαίως. Εσύ όμως ορκίσκες να μείνεις ελευθέριος για πάντα. Εγώ φιλαράκι άστα, θα είναι προσωπικά. Θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Ρουφιάνος του Μπουτάρη. Μας καλεί κόκκινε για ποτό. Να ξέρεις. Πώς λέγεται. Ρουφιάνος. Το μικρό του. Αριανός είναι. Όχι αυτός που ξέρω πάω ξύσνα. Άρα καλό παιδί θα. Καλό παιδί θα είναι.
Κερνάει ποτό, αλλά δεν ξέρει ότι άμα κεράσει ποτό δεν πρέπει να κεράσει ένα ποτό. Πρέπει να κεράσει όλη την κάβα. Όχι, λέει, ξέρει τι ποτό πίνουμε. Πού να ξέρει. Τον είπες είναι λίγο ακριβά. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Κωστά. Ναι. Δεν μου λες, ο θεσμός του κυπέλου λένε δεν είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Βέβαια. Τότε γιατί ο Άρης δεν μπορεί να αποκλείσει τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Δεν μπορεί να αποκλείσει τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Σε διπλούς αγώνες είναι δύσκολο. Γιατί ο Άρης δεν μπορεί να αποκλείσει τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Είναι δύσκολο. Ναι, μην το βλέπεις δύσκολο. Κάποτε μας απέκλεισε. Δηλαδή, συγγνώμη, πιο πολλές πιθανότητες έχει να αποκλείσει ο ΠΑΟΚ την Σάλκε ή ο Άρης τον ΠΑΟΚ αν πετύχουν στο κύπελο. Εγώ θέλω πιο πολύ. Πιο πολλές ποιες είναι οι πιθανότητες. Εσύ τι λες. Εγώ θέλω ο ΠΑΟΚ να αποκλείσει τη Σάλκε. Άσε τι θέλεις. Και ο Αργιανός μπορεί να θέλει να αποκλείσει τον ΠΑΟΚ. Πιο πολλές πιθανότητες έχεις εσύ να αποκλείσει τη Σάλκε ή ο Άρης τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Δεν ξέρω γιατί σου λέω το κύπελο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Εγώ τον Άρη τον θέλω στο τελικό. ΠΑΟΚ Άρης τελικό κυπέλο. Άντε γεια σας. Γεια χαρά. Βέβαια. Ξύπνιος ο ΠΑΟΚ σας. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα ρε. Καλησπέρα ρε. Με αφορμή δύο συνακροατές οι οποίοι δασκώθηκαν, να το πω έτσι λαϊκά. Ναι. Θα ήθελα να ζητήσω λίγο συγγνώμη προσωπικά από τον Γρηγόρη, γιατί εχθές είπα μια κουβέντα για την οποία με έκλεισε και είχε δίκιο. Ναι. Είναι η οικογένεια του Μετρόπολης. Μπορεί να έχει τα ισοκομματικά του, μπορεί να έχει τα ενδοοικογενειακά του, μπορεί να έχει όπως έχουν όλος ο κόσμος. Αλλά είναι η οικογένεια. Αγαπητές συνακροατοί, το Μετρόπολης είναι τρόπος ζωής. Το Μετρόπολης είναι η συντροφιά μας. Ακόμα και ο Ραγκάτσης, ο μεγαλύτερος γλύφτης του αιώνα, τον αποθεώνω γιατί έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να γλύφει τον Ιβά και τον Αγρόνη. Ακόμα και ο Κουλιανός που γκαρίζει όταν βάζει γκολ ο ΠΑΟ, είναι απίστευτος γνώστης ποδοσφαίρου και στοιχήματος. Τον αποθεώνω. Δεν μπορώ να μην αποθέσω το νούμερο 1 του Γρηγόρη το κόκκινο, ρε παιδιά. Ορθότητα λόγου θέλεις, αμεσότητα θέλεις. Αλλά δεν μπορώ να μην αποθέωσω και τον Αυτόπουλο, ο οποίος όταν μιλάει για μπάλα, δεν θα τον ακούω με τις ώρες. Όταν μιλάει για παρασκήνιο, δεν θα τον ακούω για μέρες. Αλλά όταν δίνει προγραμματικό για το στοίχημα, δεν θα κλείσω το ραδιόφωνο. Κόψτε! Ωραίο. Γεια σου, ρε σκύλε, μαύρε. Ξέχασε να προσθέσει στον κόκκινο την ευγένεια χαρακτήρα και τον ευγενικό χαρακτήρα και τους τρόπους. Επειδή με είπε νούμερο 1, γι' αυτό τον κόβω. Ναι. Μπράβο, Γρηγόρη. Δεν αντέχω το βάρος. Μπράβο, ρε Γρηγόρη, ρε Γρηγόρη. Ναι. Εσύ με τον Τσιγαρόβιχα. Ναι. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ με τον Τσιγαρόβιχα, βεβαίως. Δεν είναι Τσιγαρόβιχα, είμαι άρρωστος. Λοιπόν, περαστικά ξέρνεται ήλιωση πάντως. Με... Έχω μια εβδομάδα, με έχει πεθάνει. Εμένα 10 μέρες με πέθανε. Όρθιος την έβγαλα, αλλά ο λαρίγκας μου έγινε αστείο. Ο λαρίγκας όχι, με πολύ συνάχη είμαι. Τέλος ο πάντων. Βαρύ κεφάλι, δεν κάνει. Πυρετό έκανες. Δεν κάνει πυρετό, όχι. Όχι, πυρετό δεν κάνω. Ναι, κάνουν. Αλλά το κεφάλι σου μπαούλο γίνεται βαρύ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, άκου λίγο. Συμπρέσαι το πρωί, θες να μαλώσεις. Άκου λίγο γιατί με το χαϊβάνι. Βιταμίνες σε χιλιάρες. Να τονώσει το ανοσοποιητικό του σύστημα και από εκεί και πέρα θα περάσει. Κοίτα ρε που όλα τα ξέρει. Λεφτά δεν υπάρχουν για να πάρουμε τις βιταμίνες. 4 ευρώ ρε φίλε, δεν έχεις και 5. Και με τα 4 ζωμάτια. Τα μετράει. Λοιπόν, κόκκινε, διαφωνώ με την αυτή σου για το ΠΑΟΚ Σάλκε. Συμφωνώ με τον Κώστα ότι δεν είναι κάτι σπουδαίο αυτό το διάστημα. Η Σάλκε και ο ΠΑΟΚ είναι στο ανέβασμά του. Είναι στο ανέβασμα. Ναι, και πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ παίξει όχι σαν τον ΠΑΟΚ του τελευταίου δίμηνου, αλλά... Σαν τον ΠΑΟΚ μέσα στην Ντόρτμουντ να πάει, έτσι. Μπράβο, μέσα στην Ντόρτμουντ, μέσα στην Φιωρεντίνα, ξέρω εγώ πιστεύω... Το πρώτο ημίχρονο στη Καραϊσκάκη. Το πρώτο ημίχρονο στο Καραϊσκάκη, όπως είπες. Έτσι ένα τέτοιο παιχνίδι, δύο τέτοια παιχνίδια να κάνει. Δύο τέτοια και στην Τούμπα έτσι πρέπει να πάει. Ναι, πάει δύο τέτοια παιχνίδια να κάνει. Πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλες ελπίδες να περάσει και θα είναι κάτι καλό για να πάρει λίγο τα επάνω του. Και ο κόσμος του να πάρει μια ψυχολογία. Ναι, βασικά για τον κόσμο μιλάω κι εγώ. Τότε ο κόσμος. Και να πουλήσει κανένα παίχτη ακριβά και λεφτά να πάρει. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ένα δεύτερο ήθελα να ρωτήσω τον Κώστα. Αν μπορεί και αν θέλει και αν του δίνεται αυτή να μου πει για τη γνώμη του για τον Αλέφαντο. Ο Αλέφαντος είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιρικός εγκέφαλος, παρανοϊκός σε πολλά πράγματα, πανέξυπνος, διαβολικός στο μυαλό και
άνθρωπος ο οποίος είχε θέμα στη μεταδοτικότητα, αλλά η γνώση του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αυτός είναι ο λόγος το ότι δεν είναι προπονητής σε κάποια ομάδα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έκανε καριέρα ο Αλέφαντος, αυτή που μπορούσε λόγω ικανοτήτων να κάνει. Το ότι δεν είχε αυτή. Το ότο του χαρακτήρα του δεν είχε φρένο. Ναι, γιατί και εγώ πιστεύω ότι είναι καλός προπονητής και έχω απορία γιατί δεν μπορεί, δεν πάει σε κάποια ομάδα. Θα σου εξηγήσω, φίλε, αν μου επιτρέπεις, όχι για τον Αλέφαντο γενικά. Υπάρχουν θα σου εξηγήσω γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεταδοτικότητα και μπορούν να διδάξουν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μόνο γνώση και δεν μπορούν να τη μεταδώσουν. Σε κατάλαβα. Πιθανόν ο τρόπος, γιατί δεν το ζήσαμε ούτε εγώ ούτε ο Κωστής ως προπονητή. Λοιπόν, πιθανόν αυτός ο άνθρωπος να μην άγγιζε τις ψυχούλες των παικτών ή γενικότερα όπως έπρεπε εκείνη την εποχή. Η γνώση του είναι αδιαφεσβήτητη, αλλά πιθανότητα αυτό το πράγμα να υστερούσε. Ο Αλέφαντος, θα σου πω τι έκανε. Έκανε ένα τάκλι, ας πούμε, ο Μπακ και του φεύγει ο εξτρέμ. Γυρνούσε, έλεγε, ύποπτος. Μου τη στήσαν, μου την κάναν. Ήταν, ας πούμε, δηλαδή, καταλάβες, μια μέρα, μια μέρα κυκλοφορούσαμε στον δρόμο, σε μια έτσι δύσκολη περιοχή, και κρατάει ένα σουγιά ο Αλέφαντος στο αριστερό χέρι. Ακούς, σουγιαδάκι. Περνάει ένας από απέναντι από το. Εγώ δεν τον παρατήρησα. Μου λέει, ύποπτος, που θα τον φάω. Κάτσε ρε, το λέω. Και πριν πει ο άλλος, ας πούμε, τίποτα κτλ. Σε φάρε κουφάλα, θες να με πιάσεις, του λέει. Όχι, κύριε Νίκο, λέει, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Λέω, ρε Νίκο, γιατί. Και λέει, μην κάνει καμιά κίνηση να τον προλάβω. Δηλαδή, έχει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δηλαδή, μπαίνει στο σπίτι το βράδυ. Λείπει η Ρούλα, η γυναίκα του. Λέμε ότι λείπει, είναι στα παιδιά, ας πούμε, κοιτάει τα εγγόνια. Πάει ο Αλέφαντος κρυφά από πίσω, βάζει το κλειδί σιγά-σιγά. Μπουκάρι με, σε πιάσα ρε κουφάλα, σε πιάσα, του λέει. Λέω, τι είναι αυτό, μην είναι κανένας κλέφτης να τον ευνηδιάσω. Έχει κάτι παρανοϊκά τέτοια. Είναι όμως πολύ καλός οικογενειάρχης και στα παιδιά του. Και στα γνωρίζω. Πολύ καλός οικογενειάρχης, φανταστικός. Με την μπάλα τρελαμένος ως εκεί που δεν πηγαίνει. Φανταστικός. Μα φαίνεται, τον παρακολουθώ σας. Εγώ είχα ένσταση για τον Αλέφαντο μέχρι το 93-94. Δεν είχε ταυτοποιηθεί με τον Ολυμπιακό. Και έχει κάνει και μάτσε εναντίον του Ολυμπιακού και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με τον Ηρακλή και εδώ και κάτω. Και έχει βριστεί με οπαδούς του Ολυμπιακού και έχει πλακωθεί με τον Ταϊφά κτλ. Από τη στιγμή που συνεργάστηκε με τον Κόκκαλη και αποκτήσανε μια οικειότητα και συνεργασία, τάχθηκε με τον Ολυμπιακό και αυτό για μένα ήταν λάθος. Γιατί όταν ταυτοποιείσαι με μια ομάδα, κερδίζεις μεν κάποια πράγματα, χάνεις κάποια άλλα. Την κοκάρδα η οποία στιγματίζει για την υπόλοιπη ζωή. Ναι, εγώ αυτό διαφωνούσα, ας πούμε, αλλά εντάξει τώρα, οι φίλοι μας και οι συνεργάτες μας και εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε ούτε τέλειοι ούτε οι καλύτεροι. Έχουν να πούν και για μας. Σίγουρα δεν είμαστε οι καλύτεροι. Εγώ από τον Αλέφαντο έμαθα πράγματα. Πάντως είμαι παοξής εγώ και εύχομαι στον Ηρακλή να τα πάει καλά, να σωθεί φέτος και αν μπορεί ο δικός μας ο Σαββίδης να δώσει κάποιους παίκτες. Δεν τους καημένους, να τους δώσει κανένα δύο-τρεις. Εσύ δεν έχεις λεφτά για βιταμίνες και ζητάς από τον Άιμπαν. Που έχει. Έχει εκείνος, εγώ δεν έχω. Όχι, όχι. Ρε εσύ, χιούμορ κάνω. Εσύ δεν έχεις λεφτά για βιταμίνες και κάνεις το χουβαρντά με τις πλάτες. Χοντρό χιούμορ κάνει ο χοντρός. Με τις πλάτες μεγαλωματών. Χοντροκό καλό χιούμορ. Χουβαρντάς γίνεσαι με πλάτες αλουνού. Φανταστικός. Σωστά. Μοιράζεις ό,τι θέλεις. Ρε εσύ, δεν σου βάζω χέρι. Είσαι πονόψυχος. Ναι, ναι. Που έχει λοιπόν, είστε λεφτά, πολύ ωραίοι. Είσαι άπλας, πονοψυχία από τον Πάο. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, όχι. Εντάξει. Αλλά σας ακούω πάρα πολύ συχνά εδώ και χρόνια. Καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Εσύ κόκκινο που είσαι άπλας και τρως τα ψάρια με τον Γιακουμίδη 2-2. Εσύ θες βοήθεια από τον Ιβάν. Όχι. Να πάει να παίξει την Καλλικράτεια με τον Σγούρι του την άλλη χρονιά, μα δες όχι. Βλάχο. Όχι. Βοηδομούσχαρο. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Όχι. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα. Έλα, αυτό που λέει. Μάλιστα. Και κόκκινε, χαιρετώ. Χαίρετε. Αυτό που είπα άλλο για τις δουλειές, το παιδί από τα ορχεία, το πρόβλημα είναι όχι εσύ που τα δίνεις από μόνος σου. Στην μπάλα τα δίνει ο κόσμος από μόνος του. Ρε φίλε, ζηλεύει τώρα που παίζει ο άλλος μπάλα. Δηλαδή, εγώ να ζηλέψω έναν μεγάλο ηθοποιό, έναν σκηνοθέτη, έναν, ξέρω εγώ, έναν επιχειρηματία, γιατί να τον ζηλέψω και να τον βρίσω, να πούμε. Να ζηλεύεις κάποιον που στα παίρνεις μέσα με νόμο. Τα βατζιλίκη, όχι αυτά που τα δίνεις εσύ μόνος σου.
Στην μπάλα μόνοι μας τα δίνουμε τα φράγκα. Συγγνώμη ρε φίλε, με συγχωρείς. Και στην εκκλησία μόνοι μας τα δίνουμε τα φράγκα. Αυτό ακριβώς. Άμα θες που εγώ δεν πάω, δεν πάω. Ενώ οι άλλοι που κάθονται στο δημόσιο και στο κράτος και οι υπουργοί τα δίνουμε εμείς. Κάνουν ένα νόμο και ανεβάζουν το μισθό τους, δεν τον νοιάζει. Ναι, τους τα δίνουμε εμείς. Εκεί έπρεπε αυτός από το ρηχείο να κατευθυνθεί. Στην μπάλα τους τα δίνουμε, δεν μας τα παίρνουν με το ζόρι. Στην εκκλησία τους τα δίνουμε, δεν μας τα παίρνουν με το ζόρι. Άμα θέλουμε να πάρουμε ναρκωτικά, δεν ήρθε να μας πουλήσει κανένας με το ζόρι. Ούτε ήρθε στο κοκλήφο να μου πει αυτό που λέει: πάρε 30 χιλιάρικα, θέλω 40 τον άλλο χρόνο. Δεν με πάσει με το ζόρι. Αυτό που λέει: κλείνω γιατί χτυπάει πόρτα. Έφυγε, βέβαια. Άρα άλλη μια γραμμή. Άλλη μια γραμμή, πάρε. Ναι. Ναι, ορίστε. Ορίστε, κύριε. Παππού! Έλα για τον Αλέφα, θα το πω τρία πράγματα που ξέρω εγώ. Δεν τον ξέρω σαν ένα άνθρωπο. Ακούω ότι είναι πάρα πολύ καλό ο Γερνιάρχη και αυτά εντάξει. Αλλά άνθρωπος που έβγαλε τον Χατζηπαναγή ακατάλληλο και τον είχε στον πάγκο και μόλις πήγε στην Κρήτη πήγαμε και έφαγε στο πρώτο ημίχρονο 2, τον έβαλε στο δεύτερο και ισοφαρίσαμε. Άνθρωπος που δεν παραδεχόταν τον Βασίλη, προπονητής για μένα πολύ λίγος. Εκείνη την ώρα είπα ότι είναι λίγος. Και μία φορά ακόμη μια συμπεριφορά του δεν μ' άρεσε. Είμαστε στα 3-5 πηγάδια γιατί με μια αθηναϊκή ομάδα και κάνει φιλικό με την Άωσα. Πάρε πολύ να ουσέ, να το δούμε. Έχει τα πόδια πάνω σε ένα τραπέζι. Ξεκινήσει το παιχνίδι. Έχει τα δυο τα πόδια πάνω στο τραπέζι. Πηγαίνει ένας φιλαράκι δημοσιογράφος Ναουσέως. Το λέω κύριε Λέφαντε, τα ονόματα των παικτών. Ο κότς αναπάβεται, με μια αφέλεια, ο κότς αναπάβεται, πήγαινε στον βοηθό μου. Αυτά τα δύο, μόνο για αυτά έχω να πω. Εντάξει, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχει γίνει αυτό. Με το Χατζηπαναγή είχαν κόντρα άλλου είδους, φυσικά και τον παραδεχόταν, δεν υπάρχει τώρα. Και ο Καραπατής ήρθε σε κόντρα με τον Χατζηπαναγή. Καραπατής ποτέ. Όχι, ο Τέλης ο Μπατάκης ήρθε. Και ο Καραπατής. Εντάξει, όχι, δεν είναι δυνατόν να μην παραδεχτούμε τον Χατζηπαναγή. Παππού! Ναι, ναι. Ήσουν στη Βαλένθια. Ήμουν. Τον καυγά τον είδε. Τον είδαμε. Άστο. Άστο τώρα. Μην τα ανοίξω το ρημάνι. Τον σήκωσε και τον έβαλε. Και τα έσπασε όλο στον πάγκο. Άδικο είχε. Εμείς από εδώ στο λεωφορείο μέχρι εκεί βλέπουμε την κασέτα του Χατζηπαναγή. Περιμένουμε να δούμε τον Χατζηπαναγή. Εσύ παππού. Ναι. Μαζί ήμασταν. Δεν θυμάσαι που τάσπασε τον πάγκο. Δεν μου λέτε. Τάσπασε το μεστά για τάσπασε. Ρε παιδιά, εσείς και οι δύο τώρα. Κάνα πρωτάθλημα με τον Χατζηπαναγή. Είδατε κανένα κύπελο, κάνα αυτό. Είδαμε ένα κύπελο, εγώ είδα ένα κύπελο. Είδαμε το βαλκανικό κύπελο, πες τώρα ρε παππού. Είδαμε το βαλκανικό κύπελο με εκείνο το μαγικό ποδόσφαιρο. Πες. Κόρυφο πήρε το βαλκανικό κύπελο. Γιατί τον Ολυμπιακό. Παναχαϊκή το πήρε, παιδιά, σταθείτε ρε. Ποιο βαλκανικό κοίτα, κύπελο. Κοίτα, εσύ το έζησες. Εγώ το είδα. Ποιο βαλκανικό κύπελο. Κατάλαβες παππού. Πήρανε βαλκανικό κύπελο. Εσύ το έζησες. 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 Εσύ το έζησες.